Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και εμείς καλησπέρα σε όλους Εδώ είμαστε Basket City Πάμε μέχρι και τις 10 Το μπασκετικό δίωρο του Λίμπερο 107,4 Εδώ μαζί με, με, Σταμάτη Μουρελή Έχουμε να, να, πούμε αρκετά Έχουμε να πούμε για Final Four Ευρωλίγκας Έχουμε να πούμε για ημιτελικούς Α1 που ξεκινάνε Έχουμε να πούμε πράγματα για ό,τι έγινε στην, στην, Α2 Εκεί που τα πράγματα δεν πήγαν, δεν πήγαν όπως θα τα ήθελε ο, ο Ηρακλής Γενικά έχουμε να πούμε για NBA Είναι μέρα ε, γεμάτη μπασκετικά για, για κουβέντα, για, για ανάλυση, για ρεπορτάζ, για οτιδήποτε. Σταμάτη, τι γίνεται, φίλε. Τι γίνεται, καλησπέρα. Όλα καλά. Ε, εντάξει, στα λέμε καλά. Υπάρχουν και καλύτερα, θα μου πει. Υπάρχουν και καλύτερα. Σωστά, αλλά, εντάξει, άμα έχουμε υγεία, όλα. Σωστά. Όλα βρίσκονται. Λε δεν είναι εβδομάδε ρεάλ αυτή η σταμάτη μου, λέει γενικά στα... στου ευρωπαϊκού τελικού, φίλε. Εντάξει. Ξεκίνησε καλά ναι, πάντα. Κοιτάξτε, θα είναι ιστορικό ρεκόρ να τα πάρει νομίζω και τα δύο. Δεν έχει ξαναγίνει, ε. Δεν έχει ξαναγίνει. Ναι. Ε, γιατί και τα συνήθω το μπάσκετ τώρα ή η Μπαρσελόνα ή η Ρεάλ αυτοί να παίζουν. Ναι. Δηλαδή, αν το έπαιρνε ας πούμε, η Μπασκετική Μπαρσελόνα, η Μπασκετική Ρεάλ, να λέγαμε ότι θα το πάρει και η, και η Ποδοσφαιρική. Ναι. Έτσι, δεν υπάρχουν άλλε ομάδε ε, μπασκετικέ που να είναι σε ανάλογο επίπεδο. Δεν δηλαδή, είναι πάνω από δεν είναι σε επίπεδο τώρα να πάνε στο Champions mm Και ούτε φυσικά οι Manchester Giants είναι σε επίπεδο <laughs> να πάρουν την Ευρωλίγκα. <laughs> Έτσι. Ε, θα είναι μοναδικό αν το καταφέρει. Ε, εντάξει, στο μπασκετικό νομίζω ότι πολλοί την υποτιμήσαν τη Ρεάλ. Πάρα υποτιμήσαν, πολύ σαν την υποτιμήσαν. υποτιμήσαν. το λέγαμε και εδώ στην κουβέντα που Έτσι. κάναμε με τον Χρήστο Καούρ την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι μάλλον <coughs> η κανονική περίοδο μα είχε αφήσει λίγο. Ναι, και ο Μα είχε αλλάξει λίγο την <coughs> εικόνα. Όλο ο τόνο που με τον Μάθηνα Εκό. Ναι, <coughs> γιατί, <coughs> γιατί, γιατί η Ρεάλ ήταν μια ομάδα που είχε πάρα πολλά προβλήματα στη διάρκεια τη σεζόν με τραυματισμού, με απουσίε και συνεχόμενα κιόλα. Δηλαδή τώρα στο τέλο ήταν πλήρη. Και εκεί καταλάβαμε και, και το πόσο γεμάτο ρόστερ έχει. Ε, και επίση το πόσο καλό προπονητή έχει που επίση είναι κάτι σημαντικό γιατί <coughs> εμεί εδώ τα ξέρουμε. <coughs> ότι... και μεγάλη προπονητή έχει. Έτσι. Mm -hmm. ε, δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι είναι στην ε, θέση του ψηρά ετών στη Ρεάλ. Mm -hmm. Αλλά το βασικό είναι αυτό που είπε mm -hmm. ότι ε, δεν έπαιζε πλήρη, έπαιζε χωρί τον MVP τη περσινή περίοδου. Ναι, mm σωστά. -hmm. Δηλαδή δεν έλειπε ξέρω, ο Φωφούτογλου και ο Παναγνώστοπουλου, έπαιζε ο MVP τη περσινή κανονική περίοδο. Έτσι, Μια yeah, πολύ μεγάλη διάστημα. Ο, ο Γιούλ. ο Γιούλ, οποίο σε ό,τι κατάσταση και να είναι λόγω τραυματισμού του, δεν πάει να είναι ο Γιούλ. Και είδαμε τι έκανε στο Final Four, έτσι που και σκόραρε και πάσαρε και έδωσε. Έδωσε μια άλλη οντότητα στη Ρεάλ. Mm -hmm. Έτσι. Ε, η Ρεάλ που έχει την τύχη να έχει και τον Τόν τη, βέβαια, ο οποίο παρότι ήταν τον πρώτο Final Four, παρότι, παρότι, παρότι ε, δείξε, έδειξε τρομερή οριμότητα. Πέρα mm -hmm. από να το για τον Τόντσιτ. Για πε. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι και λίγο και προϊόν marketing από ένα σημείο και μετά και πόσο μεγάλη παιχτάρα είναι. Αλλά τώρα MVP του Final Four. Δεν νομίζω ότι ήταν. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι ήταν. Ποιο έπαιξε καλύτερα. Γιατί ο... θα πάρει και τα δύο μάτς. Ναι. Έτσι. Και τα δύο μάτς θα πάρει. Ο, ο στα... Κουζέρ ήταν πολύ περίπτωση για τη Real. Κοίτα, ο Κουζέρ ήταν στο τελικό. Ναι, στο πρώτο <σχει> μάτ θα μου πει. Το πρώτο μάτ δεν ήταν. Αυτό λέμε ότι. Όταν βγάζει MVP, δεν βγάζει μόνο τον τελικό, βγάζει με τον τελικό. Ο Ντόντσιτ είχε μια σταθερή παρουσία, δηλαδή ήταν ξέρω, στο 8 ναι. και στα δύο μάτσα. Έτσι, ο Γουζέρ, α πούμε, έπαιξε στο 3 και στο 9. Καταλαβαίνετε, mm -hmm. δεν μπορεί να πει ότι ε, επειδή έπαιξε καλά το τελικό. Mm -hmm. Γιατί είναι και μη τελικός, έτσι. Και η Ραλ πήρε πολλά από τον Ντόντσιτ, είναι μη τελικό, Κόντρα στη Εντάξει, Συμφωνώ ότι είναι και θέμα marketing γιατί πουλάει πάρα πολύ το όνομα Ντόρι και όλη η ιστορία. Αλλά νομίζω ότι δικαιολογημένα και ήταν και MVP. Μιλάμε για ένα παιδί που έχει ευρωπαϊκό με τη Σλοβενία. Έχει Ευρωλίγκα. Εντάξει, φέτο είναι η χρονιά. MVP, MVP του Ευρωμπάσκετ, ναι. MVP τώρα του Final Four. Και ξέρει ότι μπορεί να μην πάει και νούμερο ένα έτσι. Ναι, αυτό έβλεπα μετά το. Σακα... Το, το Σακραμέντο four. και το Κιατνά δεν το θέλουν. Να. Δεν τον θέλουν, θέλουν ψηλό. Να. Οπότε δηλαδή... αν δεν τον πάρει το Phoenix. <coughs> Συγγνώμη, αν δεν το πάρει το Φένιξ, θα, βγει κάτω το, το, θα πάει στο 4 και, και βλέπουμε. Ναι. Έτσι, Α, γιατί ναι. το Σακραμέντο, okay. ο Ντίβατ και, και, η Ατλάντα θέλουν ψηλό παίχτη. Και ψηλό μπορεί να θέλει και το Φένιξ. Mm -hmm. Παίζει δηλαδή η Άσο ή ψηλό, η Πεντάρη. εντάξει, τώρα και να βγει στο 4 δεν νομίζω ότι θα γίνει τίποτα τρομερό και φοβερό. Έτσι. Ναι. εντάξει, το, αυτά τώρα τα 1, 2, 3 είναι. Ας πούμε έτσι και αυτό για να είναι λόγο marketing. Έτσι. Δηλαδή πέρα ότι. Ναι, ειδικά τα τελευταία υπερδίες, χρόνια. Είναι και επιλογή ειδικά, ομάδε, Τα τελευταία δηλαδή, χρόνια που νομίζω ότι και όλα σιρούκη είναι και πολύ έτοιμη για να. Είδαμε τώρα BIA. το Μίλισσε που είχε βγει νούμερο 2 ναι. και τι έκανε, τίποτα. Φέτο το έτσι, Μίτσελ δεν τον, τον, ξέραμε καν ουσιαστικά. Και έκανε φοβερή χρονιά με την Ελλάδα. Ναι, εντάξει, δίτα, έτσι. Είναι, δεν είναι, έχει να κάνει με πολύ marketing, έχει να κάνει και με πολύ. Ε, το πώ η ομάδα που θα βγει στο νούμερο 1 και στο νούμερο 2, το πώ θα τι θα επιλέξει. Mm -hmm. Έτσι, πάρα πολύ. Εντάξει. Ε, η αλήθεια είναι ότι είδαμε ένα ωραίο Final Four. Όχι, από πλευρά ε, ναι. ε, θεάματο, παιχνιδιών, τακτικών, παιχτών. Από όλε τι πλευρέ το, το θέαμα ήταν, ήταν καλό. Υπάρχει λίγο μια γκρίνια γενικά. Γιατί διαιτησία κυρίω που είχε η Real. Ε, αλλά εγώ το έχω ξαναπεί παιδιά. Νομίζω ότι σε λίγα χρόνια οι διαιτητέ θα Έχει, έχουν. Ποιο γκρίνιαξε ο Φενέρ. Ε, 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 έβλεπα ότι γενικά υπήρχε γκρίνια. Γκρίνια. Τώρα ναι. να σου πω κάτι να γκρίνιζε η Φενέρ και η Τσεσικά. Ναι, είναι λίγο. είναι λίγο τραβηγμένο. Είναι, είναι, σαν τον Παναθηνάκο που γκρίνιζε. Όχι, επειδή όντω υπάρχει λίγο ένα ζήτημα. Υπάρχει θέμα. Εγώ νομίζω σε λίγα χρόνια οι διαιτητέ θα έχουν φτάσει στο επίπεδο του μπάσκετ που είναι τώρα. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι στα περισσότερα παιχνίδια υπάρχουν λόγοι για όποιον θέλει να, να γκρίνιάξει. Αλλά σε κάθε περίπτωση και καλά παιχνίδια είδαμε και κλειστά παιχνίδια είδαμε. Δηλαδή, ε, Ά, ξέρω, κανένα το, παιχνίδι. Το, το είναι δεν... μη τελικό. Απ' έφυγε λίγο ρεάλ. Εντάξει, έφυγε λίγο ρεάλ από ένα με... σημείο και μετά. Okay. Ναι, ναι, ναι. Ε, και να σου πω την αλήθεια, εγώ στον τελικό πίστευα ότι μέχρι το τέλο ε, ο Μπράτοβι θα βρει έναν τρόπο παρότι ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήταν καλά η ομάδα του στον, ε, στον τελικό. Δηλαδή, η Φενέρ δεν ήταν και βασικά τη ε, κομμάτια του ρόστερ δεν ήταν καλά και νομίζω ότι και η Ρεάλ ήταν πάρα πολύ καλά διαβασμένη. Πίστευα ότι μέχρι το τέλο κάτι θα γίνει και θα το γυρίσει. Ναι. Ε, αλλά εκεί που πήγε να γίνει αυτό το κάτι, πήρε το πτυχόρι πάνω το τόπνι από τι βολέ του, του Κοζέρ, την έβαλε μέσα και καθάρισε το, το παιχνίδι. Δικαιότατα η Ρεάλ. Ε, πρώτη. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω το έχει θέσει νωρίτερα εμεί σε σεζόν ο, ο Ιτούδη που έχει καεί η γόνα του πάρα πολλέ φορέ, καεί και, και φέτο. Ε, νομίζω ότι πλέον. Έτσι όπω είναι η Ευρωλίγκα. και, και στο φαίνεται, yeah, φαίνεται. Ναι, ε, έτσι όπω είναι η Ευρωλίγγα, πλέον του χρόνου θα έχει συν τέσσερα παιχνίδια. Με την Βιλερμπάν και την Μπάγκερν που πήγαν. Ναι. Λοιπόν. Οπότε πάει σε 18 ομάδε. Ε, ρε, παιδί μου, είναι κομματάκι άδικο να έχει παίξει 30 παιχνίδια κανονική περίοδο. Ε, άλλα 4-5 στα προημητελικά για να περάσει στο Final Four και μετά θα, να κρίνεται όλη σου χρονιά σε ένα παιχνίδι. Επειδή έχει αλλάξει το φορμά της Ευρωλίγκα, εγώ νομίζω ότι πλέον είναι άδικο το, το Final Four. Συμφωνώ με τον Νιτούδη σε, σε αυτό. Ε, δεν ξέρω αν θα τεθεί θέμα σε κάποια φάση, ούτως ώστε να... Ε, στο Euro δεν έχει Final Four. Έχει τελικούς κανονικά ε, στις ε, δύο νίκες. Το λέω γιατί το βλέπω, το βλέπω από, πλευρά, από πλευράς θεατών, έχει μεγαλύτερο διαφορά το Final Four, γιατί στο ένα παιχνίδι όλα μπορούν να γίνουν. Έτσι. Αλλά αν το δεις, με βάση όλη τη χρονιά φέτο και τον μπάσκετ που παίξαν όλε οι ομάδε, στα δικά μου τα μάτια ο δίκαιο τελικό, με βάση τον μπάσκετ που παίξαν όλη τη χρονιά, θα ήταν η Τζέσσα με τι και ήταν οι δύο πέσει στο μικροτελικό. Γιατί ναι. στου. Ε... Κοίτα, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα ναι. Αυτό που είπε στο είχε πει και ο Ιτούδη. Ε... Είναι, εγώ συμφωνώ. Θεωρώ ότι πρέπει να καθίσουν όλα αυτά και να πούν ή πάμε σε μοντέλο MBA, ή πάμε σε, παραμένουμε στο μοντέλο το κολεγιακό που είμαστε τώρα. Γιατί ουσιαστικά αυτό μιλάμε. Ή πάμε σε NBA ή κολεγιακό. Mm -hmm. έτσι, το κολεγιακό είναι που παίζουν ε, και στο κολεγιακό είναι ακόμα δια, πιο διαφορετικό γιατί όλη η φάση είναι νοκάουτ, έτσι. Δηλαδή το κολεγιακό από του 64 όλα τα μάτια είναι νοκάουτ. Δεν έχει διπλά, τριπλά και τετραπλά. Όλα mm -hmm. είναι Ή να πάμε <coughs> σε μια τέτοια λογική να περνάνε, ξέρω εγώ, να το κάνει να το ανοίξει πιο πολύ και να περνάνε 16 και να παίζουν νοκάουτ, ε, ή διπλά παιχνίδια και τέλο. Mm -hmm. ε, τώρα δεν έχει αξία να πηγαίνει να παίζει στι τρει και στι δύο νίκε και μετά να παίζει Final Four. Είναι τελείω εκτό λογική ναι. αυτό. Ε, ε, και... Ήταν όπω ήταν πριν πριν το φορμάτι αυτό τη Ευρωλίγα που ήταν ή ναι. ομιλό, κόντρα ομιλό και μετά προημικρό και Final Four. Οκ, okay. τώρα επειδή έχει αλλάξει και μιλάμε για πάρα πολλά παιχνίδια μέσα στη σεζόν. Ε, νομίζω είναι πιο δίκαια τα play offs στη λογική ότι ε, και μια στραβή να σου κάτσει εφόσον ήσουν πρώτο και έχει πλεονέκτημα, θα το πω έτσι. Μπορεί να την. μα δεν ταιριάζει να Δεν μπορεί να παίζει ε, play play-offs στι τρει νίκε όλη τη, στη, διαδικασία και στο τέλο να παίζει φανερό. Ναι. Δεν ναι, Κάτι, δεν, κάτι πολλά, δεν είναι σωστό. Δηλαδή ή θα πα στη λογική του κολεγιακού που είναι νοκάουτ παιχνίδια μέχρι το τέλο. Έτσι. Mm -hmm. Και υπάρχει και το Final Four mm -hmm. γιατί επιλέγει να το κάνει Final Four γιατί θεωρεί ότι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον περισσότερα κέρδη για τη Λίγκα, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι ο πιστεύω λόγο που γίνεται. Αν και η άποψή μου είναι ότι εγώ πιστεύω ότι θα έχει περισσότερα κέρδη αν πάει στα, στα 6 και στα 7 και, παιχνίδια. Και εγώ έτσι, έτσι. και εγώ έτσι νομίζω. Γιατί το θέμα είναι πόσο καλά θα πουλήσει το τηλεοπτικό, πόσο ενδιαφέρον θα έχει τα 4 εισιτήρια. Τώρα τι κέρδισε η Ευρωλίγκα τα εισιτήρια δηλαδή. ναι. που το έκανε ε, στη, στο, στο Βελιγράδι. Mm -hmm. Δηλαδή, αν το κάνει στη Μόσχα, γιατί δεν το κάνει στη Μόσχα. Στη Μόσχα, το κάνει γιατί αν δεν το πάρει σε κάρτα, δεν θα πατήσει άνθρωπο. Έτσι. Δεν θα πατήσει άνθρωπο, γι' αυτό δεν το κάνει στη Μόσχα. Ναι. Τέλο πάντων, εγώ νομίζω ότι στο, στο καθαρά μπα νομίζω ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να αλλάξει στην πορεία. Γιατί είναι. Εκτό από ότι θα έχει περισσότερα παιχνίδια, αν δεν έχει φανερό φορέ. Όταν θα έχουμε play off και θα είναι στι με το γκρίζο παράδειγμα. Ε, ο Κοκόσκοφ είναι που το έχει πει ότι. Ε, πληρωνόμαστε για να παίζουμε παιχνίδια και όχι για να κάνουμε προπονήσει. Νομίζω κάποιο είσαι το έχει πει πιο παλιά. Και, και είναι μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή, ο κόσμο θέλει να βλέπει περισσότερα παιχνίδια και στην προκειμένη είναι και πιο δίκαιο με βάση όπω είναι τώρα η Ευρωλίγα, έτσι λοιπόν. Αν ήταν όπω ήταν παλιά, με του ομίλου και όλα αυτά, οκ, okay, final four, όλα κρίνονται εκεί. Αλλά τώρα, με, του χρόνου να έχει 34 μάτς κανονική περίοδο και τα περισσότερα εξ αυτών να είναι και υψηλού επίπεδου παιχνίδια γιατί θα είναι όλε ομάδε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Ε, το να, κρυθείς μετά. Δηλαδή να, ναι, έχω βγει εγώ δεύτερος, ωραία, και έχω 24-10 σε όλη τη χρονιά και πάω στο Final Four. Πάσε, πάσε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το πάνε στη λογική NBA. Ε, ναι. Στη λογική ξεκάθαρα NBA. Από τη στιγμή που βάζεις πλεονεκτήματα έδρας με βάση το πώς θα τελειώσεις χρονιά και όλα τα σχετικά, το πρέπει να το πας στη λογική του NBA όπως είναι παντού σχεδόν σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, τα μόνα περίεργα τα τέτοια είναι η Ευρωλίγκα και να σου δείτε, το μπάσκετ από τη Champions League. Το σύστημά του είναι πιο λογικό. Δηλαδή παίζει ναι. νοκάουτ yeah. μέσα έξω Όντως, και πα πα Μπαίνει στη λογική του ναι. ενό παιχνιδιού. Λίγια. Ναι, μπαίνει στη λογική του ενό παιχνιδιού. Ναι. Δεν επιτρέπεται λάθο γιατί όλη η ιστορία αυτό είναι. Τα playoff και να κάνει μια γκέλα που λέω μπορεί να την πατσει. Έχει τρία μάτσε. Στο, στα διπλά παιχνίδια, άμα κάνει μια γκέλα, είναι πολύ δύσκολο να την πατήσει. Ακριβώ. Έτσι, δηλαδή, άμα χάσει με στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό έχει λογική να κάνει ένα φάναρφορ. Όταν όμω πα αυτή τη λογική με τα παιχνίδια που βασίζονται στο πλεονέκτημα έδρα. Δηλαδή στο Βελιγράδι δεν έχει κανεί πλειονέκτημα έδρα. Γιατί. Σωστά. Γιατί να μην έχει δηλαδή πλεονέκτημα έδρα κάποιο. Έτσι όπω τώρα πούμε, στο NBA. Όπω βλέπουμε τώρα τι γίνεται. Που δεν στέγινε τώρα στο NBA έτσι. Η Κλίβελα απέλησαν το νούμερο 1, mm -hmm. αλλά δεν πήραν το πλεονέκτημα. Το διατήρησε το νούμερο 2, mm -hmm. που ήταν η Βοστόνη. Δηλαδή έτσι πρέπει, πρέπει δυστυχώ για κάποιου δεν αρέσει αυτό. Ευρωπαίου, Έλληνε και όπω θε πε το. Πρέπει να πάμε στην ιστορία του NBA πρέπει να ακολουθήσουμε τα βήματα του NBA. Για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Και αν όχι ακριβώ έτσι όπω είναι το NBA, γιατί μπορεί να μην μπορούμε Άξι, είναι να κάνουμε. Διαφορε... Είναι... Ναι, ναι, κάποια πράγματα είναι διαφορετικά. Πολλά Αλλά... από αυτά μπορούμε Α, να τα πάρουμε. Ναι, ένα πράγμα. Να μπει στη λογική του NBA. Του Όποιο μπορεί να το κάνει Ευρωλίγα, κάποια μπορεί να το κάνει mm -hmm. στην Ευρώπη. Στην, το ελληνικό πρόγραμμα δεν μπορεί να το κάνει. Όχι. Okay. Έτσι, Δεν μπορεί να το κάνει το ελληνικό πρόγραμμα. Άρα μπαίνει σε μια λογική NBA, κάνει από τη που. Η κανονική σου περίοδο είναι στα, στα, στα πρότυπα του NBA. Η κανονική σου περίοδο είναι πάνω σε αυτά τα πρότυπα. Σωστά. Μεγαλώνεις αν δεις και την περίοδο ή κόβει, κάνει δύση και ανατολή. Κάνει δύση και ανατολή. Mm -hmm. Γιατί να μην το κάνει έτσι, από τη στιγμή που πάει έτσι η ιστορία. Μια καλή ευκαιρία πιστεύω για, τις, για τη ΦΥΜΠΑ και, ε, και, την Ευρωλίγκα να ενωθούν είναι να αυξήσουν τι ομάδε και να κάνουν δύση και ανατολή. Ναι. Mm -hmm. Γιατί να μην γίνει έτσι όπω τα πρώτα είπα το Δεν έχουμε ομάδε να στελεχώσουν τη Δύση και την Ανατολή. Φυσικά και έχουμε ομάδε. Mm -hmm. Να κόψει την Ευρώπη στα δύο και να, ευρώ. να βάλει ε, 16 ομάδε για τη μία και 16 από την άλλη. Ναι. Δεν πάει να βάλει εντάξει 30, 40. Γιατί και το NBA βλέπουμε δεν είναι στο ίδιο επίπεδο όλε τι ομάδε. Όχι, δεν είναι. Ο άλλο κάνει 60-14 και ο άλλο κάνει 8-59. Ναι, Περιμένει να βγει για να κλείσει το draft. Πρέπει να, να αλλάξει τον πάση να μπει από τη λογική. Ναι για να αλλάξει και να ανοίξει και η αγορά. να ανοίξει και η αγορά. Να ανοίξει δηλαδή και η Ευρωλίγκα. Να έχει 10-15 ξέρω εγώ κλειστά στη βόλα. Να έχει και 15 θέσει ανοιχτέ. Mm -hmm. Να μπορεί να παίξει ο άλλο. Έτσι θα μου πει τώρα για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο φυλαί, τι να κάνουμε. Έτσι είναι το σύστημα. Τι να κάνουμε. Δηλαδή αυτό σου βάζει λεφτά κάθε χρόνο στου Memphis Grizzlies και δεν πάει ούτε playoff ή στου Phoenix. Τι να πει δηλαδή. Δεν μπορεί να το καταλάβω στην Ελλάδα τη λογική. Α, θα βάλω λεφτά και ένα χρόνο. Ένα χρόνο ρε φιλά, άμα είσαι μάγκας, Βγάλε τα λεφτά σου σε ένα χρόνο. Όσο περισσότερα παιχνίδια είναι, τόσο έτσι, περισσότερη χώρα Είτε, τώρα, τώρα, δηλαδή, διεθμίες, έτσι πάει. Έτσι είναι. Όσο περισσότερα παιχνίδια τόσο Εκεί πάει το πράγμα. Δηλαδή τώρα διαβάζει τον Αγγελόπουλο τι δηλώσει που λέει Αευρωλίγκα έτσι. Παίζει τον Αγγελόπουλο ότι εγώ δεν θέλω να ανεβάσω τον μπάτζε, θα τα αφήσω έτσι. Γιατί έτσι με συμφέρει και έτσι θέλω να το πάω. Μην κράζει τώρα και λε η Ευρωλίγκα το σύστημα είναι πεθαμένο όταν παίζουν εκεί κορυφαίοι. Πώ να το κάνουμε αφού εκεί παίζουν κορυφαίοι, βλέ. Στο βάραβο τη Ευρωλίγκα είχε 60 σκάουτερ από όλε τι ομάδε του NBA και στο basketball τη είχε 5 σκάουτερ από το NBA. Πιο πολλού θα έχει το Παναγιώ Ολυμπιακός που μπορεί προϊόγος. να μην μα αρέσει ο τρόπο που επιλέγονται οι ομάδε στην Ευρωλίγα και όλα αυτά. Αλλά είναι το κάνουμε ποτάμι. Πώ να θα το κάνουμε τώρα. Δηλαδή. Δεν αλλάζει αυτό. Μπα να σου πω κάτι. Αυτό ε, το, ε, είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούν οι παράγοντε για να δικαιολογήσουν κάποια πράγματα γιατί δεν θέλουν να τα κάνουν. Αντί να βγει να πει ο Αγγελόπουλο π.χ. ή παλιότερα ο Λάσκαρη στον Άρη, ότι εγώ ρε παιδιά δεν θέλω να βάλω αυτά τα λεφτά και δεν θέλω να παίξουν Ευρωλίγκα Γιατί δεν θέλω να, 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 να χάσω λεφτά. Βρίσκουν χίλιε δύο δικαιολογίε. Πάνε με τη μία με την Επειδή, επειδή κάτω στην Αθήνα τα ξεχνάνε εύκολα, ωραία. η ΑΕΚ πέρσι βρέθηκε αποσπώντα στο Champions League. Ναι, γιατί γιατί ε, απαγορεύτηκε να παίξει στο Eurocup. Σε εισαγωγικά μάσησε. Ναι. μάσησε η ΑΕΚ από την Ομοσπονδία. Και όταν Έτσι. είδε ότι δεν μπορεί να βάλει μεταγραφέ που πήρε, γιατί όντω αυτή η απειλή που υπήρχε ήταν κανονική, που είχε κάνει το Βασιλιάδη για αυτού. Εντάξει, τότε μόνο στην άκρη βέβαια. Που Εκεί άμα έστω στην άκρη. League. Ωραία. Και ξαφνικά έγινε υπέρμαχο τη Φίμπα. Αλλά αυτό έγινε πριν ένα χρόνο, ενάμιση, δεν έγινε πριν 10. Όχι, έχει και να κάνει ξεκάθαρα Νίκο με, το, με τον ιδιοκτήτη και άμα Εντάξει, βάλει. Ο το... Αγγελόπλο έβαλε καλά λεφτά, τα χάσε, είδε ότι με αυτά τα λεφτά που έβαλε πήρε δύο τρόπια και απ' την άλλη είδε ότι ο κόσμος και ο κόσμο δεν ανταποκρίθηκε γιατί τα τελευταία μάτια και προχθέ με τον Πάπα νομίζω... δεν, είχε κόσμο. δεν είχε κόσμο. Έτσι και σου λέει: και, Γιατί να βάζω εγώ τα λεφτά και εσύ mm -hmm. σα παίρνω δύο τρόπε γιατί δεν γεμίζετε το γήπεδο. Mm -hmm. Και σε μάτια με πάω, έτσι. Mm -hmm. Δεν είναι κανένα μάτια με την κοιμή, είναι με τον Πάο. Και δεν είχε πόσο είχε. 1500 άτομα, 2000. Ούτε. Ναι, πόσο είχε. Έτσι. Ε, οπότε σου λέει ο άλλο, σου λέει ο άλλο, εγώ δεν να βάλω. Αλλά επειδή δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί στην Ελλάδα φοβόμαστε την αλήθεια. Η αλήθεια φοβόμαστε, καίει. Άμα την πατήσουμε και μετά, βέβαια, μετά φωνάζουμε. Γιατί εδώ πε αλήθειε. Αντί να βγει να πει ο Αγγελόπουλο, παιδιά, δεν θέλω να βάλω 10 εκατομμύρια ή 5 ή 6. Θέλω να βάλω αυτά τα που είμαι στα δύο. Στα δύο άμα βάλω όμω και του χρόνου, είναι δύσκολο να χτυπήσω τον Παναγιώτο τον Ολυμπιακό. Τι λέει, Να η Ευρωλίγκα δεν είναι μοντέλο, δεν είναι αυτά. Ό,τι έκανε ο Λάσκαρη. Ό,τι έκανε ακριβώ ο Λάσκαρη. Ο Λάσκαρη έβγαινε και έλεγε Μέο και δεν μπορώ να βάλω τόσα λεφτά και να κάνω και του. Κατσέρευε, ο Μπερτομέδο είπε ένα πρόβλημα. Όταν βέστηκε μαζί του, είπε ένα πρόβλημα. Βάλε τόσα λεφτά και έλα να πάρει ένα τέτοιο. Και κάνει ομάδα στο Eurocar να το πάρει. Και να παίξει την Ευρωλίγκα. Εσύ είπε όχι. Ναι, φυσικά όχι. Γιατί θέλει να κάνει μια ομάδα στο μπάσκετ και από του League με ένα εκατομμύριο. Ενώ το γύρο πήρε παραπάνω για να πάρει. Γιατί όμω ήξερε ότι το προϊόν που έχει δεν μπορεί να το πουλήσει δεν θέλει να το πουλήσει. Κατάλαβε. Mm -hmm. Και φάνηκε αυτό στα τρία χρόνια που δεν είχε ο Άρη χορηγία, α πούμε. Mm -hmm. Αυτό είναι τέτοιοι παράγοντε. Λέμε ότι η Ευρωλίγκα, όπω και να το κάνουμε, ή αρέσει ή δεν αρέσει, είναι το καλύτερο που τάσσουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Έχει τι καλύτερε ομάδε, έχει του πιο καλύτερου παίκτε, με διαφορά από του υπόλοιπου. Με διαφορά. Άμα βάλει Τζεσικά και τη Ρεάλ και την ΑΕΚ να παίξουν 10 φορέ, 10 φορέ θα χάσει η ΑΕΚ. 10 φορέ θα χάσει η ΑΕΚ. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για τι ομάδε μα, εγώ το έχω ξαναπεί, το έχω γράψει και τον Άρη παλιότερα, εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να είναι η λογική στον ΠΑΟΚ σιγά σιγά να αρχίσουν να κοιτάνε από εκεί γιατί και στην Ένωση τα βήματα των εκεί θα ακολουθήσουν δηλαδή της Ευρωλίγκα θα ακολουθήσουν κανείς δεν θα πάει στη λογική του μπάσκετ από τσάμπος Λίγκ που παίζει ο ένατος και ο δωδέκατος και ο δέκατος έκτος πρέπει σιγά σιγά να πάει και ο ΠΑΟΚ και εκεί στη λογική είναι στο, τόσα χρόνια στη ΦΥΜΠΑ φυσικά ναι γιατί έχει μια σφιχτή οικονομική πολιτική έτσι δεν μπορούσε να κάνει μεγάλα budget. Λογικό. Έτσι, πα εκεί που με λίγα πράγματα. λίγα πράγματα έχει κάποια έσοδα. Ναι, αλλά τώρα που καθάρισε και εφόσον υπάρχει μια προοπτική να, εγώ, να, να αυξήσει τα, τα έσοδά σου, να αυξήσει δηλαδή, το τον σου και όλα αυτά, δεν μπορεί να παίζει τώρα. Δηλαδή να κάνει μια ομάδα και να παίζει με του back and beers και μετά να πηγαίνει να παίζει με στην ΑΕΚ ή μέσα στο Νάρι, ξέρω εγώ, ή μέσα στον Παναθνέκο. Γιατί όταν παίζει με του back and beers είναι σαν να κάνει προπόνηση. Πώ να το κάνουμε δηλαδή, τώρα. Απλά. Yeah. Πάμε στο, στο πρώτο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα για ελληνικό πρωτάθλημα, για εμιτελικού. Ε, να δούμε τι γίνεται στο, στο NBA. Έχουμε να πούμε ακόμα αρκετά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπάσκετ City πάμε μέχρι και τι 10. στα Σταμάτη Μουρολή Νίκο Μοσχοβίτη πίσω από το μικρόφωνο. Στο πασχετικό 2ωρο του Λίμπερο 107,4. FM και ενώ τα μηνύματά σα στο 54526 τρόπο επικοινωνία με την εκπομπή με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων uh, κινητής τηλεφωνίας και στην ομάδα μας βέβαια στο facebook uh, Basket City όλο μαζί μια λέξη και από εκεί κάνουμε κουβέντα uh, για ό,τι εσείς uh, θέλετε για ό,τι έχει να κάνει uh, με τα μπασκετικά uh, Κάναμε μια πρώτη αναφορά uh, στο Final Four της, uh, της Ευρωλίγκα uh, και όσα είδαμε εκεί με την κατάκτηση της, uh, της Real με έναν ακόμα τελικό για, την, uh, για ομάδα του Μπράντοβιτς αλλά χωρίς κατάκτηση αυτή τη φορά ε, με την ε, απογοήτευση της ΣΚ, ε, και με τη Ζαλγύρης η οποία έτσι κι αλλιώς ε, ήταν το, το outsider κατάφεραν και δύο στο μικρό τελικό και μάλιστα είδαμε κάτι φοβερές εικόνες στο Κάουνας ε, η επιστροφή ήταν ε, ομάδας πρωταθλήτριας αυτό που τις, επιφύλασε, ε, που τις επιφύλασαν οι, οι φίλοι της εκεί στην, στην πόλη γιατί η Ζαλγύρης είναι γενικά κάτι εντυπωσιακό ε, για, την, για τη Λιθουανία. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος ε, οργανισμός. Ε, όπως έλεγα λοιπόν, ε, για ανέβασε λίγο ο Τζον. έλεγα ότι η Ζαλγκύρης είχε υποδοχή σαν να ήταν πρωταθλήτρια, παρότι βγήκε, βγήκε τρίτη. Ε, Πηγαίνοντα στα δικά μα, ε, είχαμε, αγωνιστική, αγωνιστική, είχαμε αγωνιστική δράση ε, το Σάββατο με όλε τι ομάδε να καθαρίζουν στα, στα playoff, να ολοκληρώνεται από το δεύτερο παιχνίδι η τετράδα. Ε, με την νίκη του Πάουξ στην έδρα τη ΑΕΚ, με την νίκη του Προμηθέα στην έδρα του Λαβρίου, με την νίκη του Ολυμπιακού στην έδρα τη Κίμη και με την νίκη του Παναφυναϊκού στη Ρόδοπη του Κολοσσού. Ε, και έτσι έχουμε τα, τα ζευγάρια των μητελικών από, την, πω, ο, το Σάββατο. Ο πρώτο γύρο ήταν δύσκολο. Ναι, πραγματικά. Καλά, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακό αφού το γλίτωσε στο πρώτο μάτ, ε, προφανώ το δεύτερο δεν θα είχε πάλι τέτοια προβλήματα. Όπω είχε με την Κίμη, ουσιαστικά ένα καλό δεκάλεπτο τον ε, καθάρισε το μάτ στην, στην Εύβο, το τρίτο που ξέφυγε και, και έτσι εύκολα. Τον Παναφυνακό έτσι κι αλλιώ προπονεί τα παιχνίδια με τον Κολοσσό. Ε, ο Πάο κατάφερε. Και ο Πάο το... έμενε αυτή την αίσθηση στο 2-0. Ναι, ναι. ναι, με βάση την εικόνα των ομάδων δεν ήταν έκπληξη το, το 0-2 του, του, του Πάο και τη ΑΕΚ στο, ΑΚΑ. Στο και μάλιστα όποιο είδε το παιχνίδι, εγώ νομίζω ότι τηρουμένων των αναλογιών και, και τον αντίπαλο για το τι πεζόταν, ο Πάο έκανε το καλύτερο θετικό παιχνίδι, ειδικά επιθετικά. Με, με τρομερά ποσοστά και με πάρα πολλού πρωταγωνιστέ και ήταν πραγματικά σε, σε πάρα πολύ καλή ημέρα. Εμ, επιβεβαιώθηκαν αυτοί που λέγαν ότι ο Πάοκ έχει μεγαλύτερο κίνητρο από την ΑΕΚ. Καθώ η ΑΕΚ έχοντα κατακτήσει το κύπελο και το basketball Champions League, εμ, το μυαλό τη ίσω να μην ήταν και τόσο στο, στο πρωτάθλημα, ίσω να ήταν περισσότερε διακοπέ και κανεί δεν μπορεί να τη πει κάτι. Είναι η αλήθεια. Ε, ο Πάοκ αυτό που λέγαμε ότι είχε μεγαλύτερο κίνητρο. Ε, ήταν πιο έτοιμος από την, ε, από την ΑΕΚ και έδειξε ότι πραγματικά είχε προετοιμαστεί πολύ καλά για αυτά τα, τα παιχνίδια. Χρειάστηκε κάντρι το μάτς, δηλαδή την Δευτέρα την περασμένη, στο, χθες μάλλον στο, στο Παλατάκι. Ε, επέστρεψε στους συμμετελικούς μετά από τρία χρόνια. Ε, τότε πάλι είχε βρεθεί με τον Παναθηναϊκό. Έτσι και τώρα ε, έχω να εκδικήσει ό,τι ό,τι μπορεί από αυτά τα μάτς με τον, με τον Παναφναϊκο. Η αλήθεια είναι ότι οι πιθανότητες του είναι, είναι ελάχιστες. Ε, αλλά με την ΑΕΚ έδειξε πραγματικά σε πολύ καλή κατάσταση. Ε, δεν θα πρέπει να έχει κάποιο ιδιαίτερο άγχο όσον αφορά τα παιχνίδια με τον, τον Παναφυναϊκό, ο οποίο ε, το έχουμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, ε, κατάφερε να, να δώσει κίνητρο Πασκάλ στου παίχτε του μετά τον αποκλεισμό από την Ευρωλίκα. Ε, Κατάφερε δηλαδή, να του έχει έτοιμου, να του έχει με όρεξη και διάθεση στα, στα παιχνίδια και με υποδέστερου αντιπάλου. Ε, και έτσι ο Παναθηναϊκός και στα τελευταία μα κανονική περίοδου και στο ξεκίνημα των, των Play playoff και ΑΕΤ το συνέχισε και έκανε κάποιε πολύ καλέ πολύ καλές, πολύ καλές εμφανίσει. Είναι... Ο Παναθυναϊκό και για ένα ρεκόρ έτσι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Ναι, να το πάρει έτο. Να το πάρει mm -hmm. Για να το πάρει έτο. Στο 0 είναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή δύο είναι τα εμπόδια του. Ένα θα είναι το ένα μα σίγουρα στο Πάοξ Πορσαρίνα. Mm -hmm. δεδομένο και δεδομένο επίση και να μάθει με Σεφ. Ναι. Αυτά τα δύο είναι τα δεδομένα, τα σίγουρα. Τώρα, άμα ο Πάκου του πάει και δεύτερο μάτ, ή Ολυμπιακοί είναι άλλο δεδομένο. Τα δεδομένα είναι αυτά mm -hmm. για τον Παναδημιακό. Για να ε, τελειώσει τη χρονιά αίτητο. Έτσι. Mm -hmm. Και ουσιαστικά να μπει σε μια λογική κάτι τέτοιο που έκανε παλιότερα ο Άρη. Mm -hmm. Στη λογική. Εντάξει, ο Άρη βέβαια και 80-0, ξέρω εγώ. Αλλά ε, θα είναι με τρομερό επίτευγμα πραγματικά να τελειώσει τη χρονιά αίτητο και να του πάρει το πράγμα αίτητο και στα πλέον δηλαδή χάσει. Ναι. Πραγματικά θα είναι σημαντικό. Έτσι. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, εγώ του ημιτελικού του περιμένω και του, με το... του, του με τον Πάο και του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα. Ε... αν οι δυο... τα δύο outsider που είναι ο Πάο και ο, ο Προμηθέα ε... έχουν καλή απόδοση στα μάτσα αυτά, γιατί ξέρει πολλέ φορέ. Σε τέτοια παιχνίδια μπορεί να μείνει πίσω στο σκορ 12-13 πόντου 15 και να, το... και να, σε πάρει από κάτω και ναι. να τελειώσει το παιχνίδι και να πάει 25. Okay. Σωστό. Ε, αν λοιπόν δεν γίνει αυτό το πράγμα, εγώ νομίζω ότι αυτέ οι ομάδε μπορούν να διεκδικήσουν σίγουρα μια νίκη στην έδρα του. Σίγουρα. Ε, και να ζωρήσουν πολύ και του δύο ε, στι δικέ του έδρε. Αλλά εντάξει, αυτό έχει πολλά αν μέσα έχει πολλού αστερέχου στο λαό. Ε, εντάξει. Ε, Κοίτα, εμένα πιο πολύ ενδιαφέρον πιστεύω θα είχε ε, και για τον κόσμο ένα ζευγάρι Ολυμπιακού Πάουκ. Με έναν Πάουκ ο οποίο αυτή τη στιγμή είναι ανεβασμένο. και έναν Ολυμπιακό ο οποίο είναι ακριβώ το αντίθετο. Έτσι από ότι κοντά στον Παναδυνακό ή ο Παναδυνακό είναι τη Ναι. Δηλαδή, άμα πει ότι υπάρχει διαφορά δυναμικότητα ανάμεσα σε Παναδυνακό και Πάοκ, mm -hmm. ο Πάοκ παρότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση τη στιγμή και παίζει καλό μπάσκετ και κερδίζει. Θα βρει απέναντι ένα Παναθηναϊκό που επίση παίρνει ναι. από ένα αίτητο. Που, εγώ νομίζω δεν ταιριάζει και τόσο σε ποια λογική. Ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που εκτό του ότι αυτό που λέμε ότι είναι αίτητο στην Ελλάδα, ότι ε, και αυτό παίζει καλά αυτόν τον καιρό και όλα αυτά. Ε, είναι ομάδα που μπορεί να, να ματσάρει τον Πάοκ σε αυτό που κάνει ο ΠΑΚ πολλέ φορέ καλά. Δηλαδή ενέργεια, διάθεση, να ανακλέψει μπάλε. Ο Παναθανικό μπορεί να το κάνει πάρα πολύ καλά. Ναι, και σε πολύ ψηλότερο επίπεδο. Ο, ο Ολυμπιακό είναι μια άλλη κατάσταση. Ε, γενικά ο Ολυμπιακό νομίζω ότι φίλε μου. Κάπου αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο θα βλέπουμε από την επόμενη στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω Α. αν θα είναι ιδιοκτησιακό το θέμα. Ε, αλλά. Και τώρα, νομίζω με, το, με τη χθεσινή ανακοίνωση νομίζω που βγάλει την Αγγελόπολη μια γενική ανακοίνωση. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση και γίνεται τέτοια ανακοίνωση. Ναι. Ε, σαν να λέει. Και παιδιά, μου έκανε και αρνητική εντύπωση, παιδιά, εντύπωση παιδιά, να σου πει ότι ευχαριστούμε. Mm -hmm. Σαν να λέει, παιδιά, ευχαριστούμε. Ναι. Ότι εντάξει, κάποτε έρθει το πλήρωμα του χρόνου, φύγαμε την ομάδα, την είχαμε στην Ευρωλίγκα, κάναμε τον back to back ε, και τελειώνουμε. Και εντάξει, ακούγεται έντονα για το γιο του Μαρινάκη έτσι δηλαδή. Ότι θα πάει και στο Μαρινάκη ουσιαστικά το μπάσκετ. Ναι. Τέλο πάντων, δεν το ξέρω απλά. Γενικά, και προπονητικά είδε που ακούγονται για τον Ολυμπιακό Τσέχο. Ναι, ολυμιακός. γενικά ο Ολυμπιακό είναι σε μια φάση. Είναι σε μια φάση αλλαγών. Εγώ νομίζω και ακόμα και αν κάνει την έκπληξη μέσα σε αγωγικά να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και να πάρει το πρωτάθλημα, νομίζω, ναι, ναι. δεν νομίζω πάλι να αλλάξει. Έχει. Δηλαδή νομίζω ότι πάλι θα πάει σε, σε αλλαγέ το, το, καλοκαίρι. Ε, τώρα, όσον αφορά τα, τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον Πάο Καύριο, το, ε, την Πέμπτη είναι το πρώτο στι 8. Ε, στο, στο ΑΚΑ αύριο το μεσημέρι στη Μία θα είσαι στο, κάτω, εσύ, στο, στο αμφιθέατρο του Μουσείου ναι, Ακρόπολης είναι η συνέντευξη τύπου των uh, τεσσάρων uh, προπονητών και αρχηγών των ομάδων. Αυτό είναι φίλε τώρα. Κοίταξε, σε ένα, σε ένα πιο ανταγωνιστικό ποτάσμα θα έχει ενδιαφέρον. Σε ένα ποτάσμα δικό μα που δεν είναι και τόσο ανταγωνιστικό όταν έχει Παναθανικό και Ολυμπιακό. Δεν το κάνουν. Ε, είναι λίγο. Εντάξει. εντάξει διαφορετικό. Τι να, να πω τώρα. Τραβάτε εκεί να πούν τη λέει του. Ακριβώ όπω το είπες, όταν δεν είναι ανταγωνιστικό και ξέρει από ναι, αμα... ότι κατά 99% ο Παναγιώ Ολυμπιακό τελικού. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο, πόσο μπορεί να έχει τώρα τόσο τους... μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Να πούν τι δηλαδή, Άντε, να πει ο τι για τον Πρόεδρο. Ναι. Ότι είναι καλή ομάδα, εντάξει, τι είναι καλή ομάδα και. Ναι. Επίση, συγκλονίστηκα με αυτό που είδα, δεν ξέρω αν ισχύει 100%, αλλά στην ανακοίνωση του Εσάκια αναφέρει ότι ο Βουγιούκα είναι ο αρχηγό του Παναθηναϊκού. Δεν το ήξερα. Ναι. Νόμιζα ότι άλλο είναι ο αρχηγό του Παναθηναϊκού. Καλάθι, κάτι τέτοιο. Α, αλλά είναι ο Ιαν Βουγιούκα. Αύριο okay. στη μία είναι αυτό το, το σκηνικό. Ο Λίμπερο θα, θα είναι εκεί. Και το Σάββατο είναι το πρώτο παιχνίδι στο, στο ΆΚΑ στι 8. Την Πέμπτη. Τι, το Σάββατο, ναι, την Πέμπτη. Το Σάββατο είναι το δεύτερο στι 5.30 στο, στο ΆΚΑ, πολύ πιο νωρί. Τρίτο μάτσο είναι την ε, ε, τη Τρίτη, σε μία εβδομάδα από σήμερα, στο Παρατάκι στι 6.30 αν θυμάμαι καλά. Και μετά, αν χρειαστούν άλλα παιχνίδια, ε, πάνε πάλι αναλόγω. Η ε, σειρά λογικά, μετά το... Θα πάει τώρα το Πέμπτη και μετά θα πάει ναι, σε... ναι, ναι. Κυριακή. Η σειρά, η σειρά, είναι εδώ. Ε, οι σειρέ εδώ τώρα στα Ιουσουσέμι είναι δύο μάτ πρώτα στον ε, αυτό που έχει το πλεονέκτημα. Ε, δύο, δύο, μετά πηγαίνει στον, σε, σε, σε αυτό με το μενέκτημα αν χρειαστεί και τα αρτώματα και μετά επιστρέφουν αν χρειαστεί και πέμπτο ε, στην έδρα του έτσι, πλεονέκτημα. Στην εκτήματος πέμπτη φίλη του Πάου θα ακούσουν ένα από το ΟΑΚ και φυσικά μετά το ρεπορτάζ σωστά, σωστά. έτσι το αγώνα του ΠΑΟΚ με τον ε, ε, να δούμε. Να Εντάξει. Θα δούμε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη φορά που, που ο Πάουκ βρέθηκε σε μια ανάλογη κατάσταση, πάλι ε, χρονιά που κατέληξε τρίτο τότε, ε, παίζοντα με τον ε, Παναθαϊκό του Στέμι τελικά, ε, πάλι υπήρχε ξέρεις, μια ε, προσδοκία να το πω ότι ξέρεις, μπορεί να διεκδικήσει κάτι και δεν τα κατάφερε το 2015. Ε, το 2015, που, που, που τα ξεχνάω πάντα αυτά. Ναι, το 2015, σωστά. Ε, δεν τα κατάφερε. Και αποκλείστηκε, και αποκλείστηκε, εύκολα. ο Πάουκ σε αυτή τη φάση έχει μια πολύ καλή ευκαιρία σε αυτά μαζί με τον Παναφναϊκό να δει πού βρίσκεται σε μια σειρά αγώνων τώρα, έτσι δεν μιλάμε για ένα-δυο μάτς μέσα στη σεζόν. Απέναντι σε μια τέτοια ομάδα. Έτσι, ο Παναφναϊκό είναι μια ομάδα επίπεδου Final Four Ευρωλίγκα. Τώρα άσχετα που δεν μπήκε. Έτσι, έφτασε κοντά. δηλαδή δεν θα μα έκανε εντύπωση ότι ο Παναφναϊκό ήταν στο Final Four, στο, στο Βελιγράδι. έχει λοιπόν την ευκαιρία να δει Πόσο κοντά ή πόσο μακριά βρίσκεται από μια, από μια τέτοια ομάδα. Να ναι, ένα ακραστή, ναι. Ακριβώ. Ε, αν καταφέρει να πάρει και ένα παιχνίδι, σίγουρα του μένει και ένα, το honoree ότι πάλεψε πριν να παιχνίδι, το το παιχνίδι. Αν καταφέρει να πάρει δύο και να το πάρει και σε πέμπτο μάτ, <laughs> τότε σίγουρα ε, θα έχει πετύχει αρκετά για φέτο. Η αλήθεια είναι ότι ε, ο Πάο που παίρνοντα τράβα των playoff, αποκλείοντα χόλε την και με αυτόν τον τρόπο, ε, η χρονιά του είναι επιτυχημένη. Έτσι κι αλλιώ. Ε, εφόσον είναι στο μικρό τελικό με τον προμηθεά Πάτρα, το 3 και το 4 δεν παίζει κανένα ρόλο πέρα από το ε, κομμάτι το, το ηθικό. Θα μου πει γιατί τετράδα παίζει, ε, Παίζει στη λογική ότι πα στου Ότι ε, πέτυχε κάτι παραπάνω από, από πέρσι. Ε, είναι επιτυχία το γεγονό ότι είναι στην, ε, στην τετράδα. Ε, για μένα πάω εδώ και αρκετό καιρό ε, και παρότι εκείνη η μεγάλη διακοπή το βρήκε σε ένα κακό σημείο για αυτόν. Δηλαδή σε εποχή που είχε πολύ καλό ρυθμό. Εδώ και πολύ καιρό Παίζει πολύ καλό μπάσκετ Για το δικό του επίπεδο ε, Βγάζει αυτό που λέγαμε Σε πολλές περιπτώσεις μέσα σε ζών ε, Την ποιότητα και την ποσότητα που έχει το ρόστερ Πάντα για το δικό του επίπεδο ξαναλέω Έτσι, Γιατί μπορεί τώρα με το Παναθηναϊκό Να φανεί ότι ε, Σε επίπεδο ποιότητα υπάρχει μεγάλη διαφορά ε, Και ο τρόπο με τον οποίο απέκλεισε την ΑΕΚ Ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ πιστικός ε, Από εδώ και πέρα για μένα θα πρέπει σε πρώτη φάση να το διασκεδάσουν όλοι και να παίξουν χωρί ιδιαίτερο άγχος σε αυτά τα, τα, μάτια με τον, τον Και ό,τι γίνει. Ε, φυσικά η αγαπημένη μπασκετική ΚΕΔ εννοείται ότι σε παιχνίδια του Παναφναϊκού ε, αν υπάρχει, ε, παιδί μου, ξέρει μια-δυο πιθανότητε να προσπαθήσει για αυτέ τι μπορεί να τι τις βύσει. Φυσικά Παναγιώτη το πρώτο παιχνίδι. Ε, Πουρσανίδη, Γιώργο Πουρσανίδη, Παναγιώτη και Βαρδάλο είναι οι, οι στο παιχνίδι τη της Πέμπτη. Ε, Ορίστηκε για τα τρία πρώτα μάτς, έτσι, αν χρειαστεί το θα, θα αριστούν και άλλοι. Στο δεύτερο είναι ο Μάνος, ο Δεσλής και ο Τζαφλέρης, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Στο τρίτο και ο Καρακατσούνης και ο Σόμος και μετά ο Μακλογιάννης είναι, είναι τρίτος. Ε, κάπως έχουν τα πράγματα για αυτά το παιχνίδι, για αυτά τα παιχνίδια που ξεκινάνε την, Πέμπτη ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και, και ΠΑΟΚ. Ε, το παιχνίδι, το, τα παιχνίδια του Ολυμπιακού Προμηθέα, θα έχουν και αυτό το ενδιαφέρον του. Ε, ο Προμηθέα δεν, δεν απέκλεισε τυχαία το Λάβριο 02 και μάλιστα μέσα στο Λάβριο κατάφερε να κερδίσει και να το σκουπίσει μέσα εισαγωγικά χωρί να έχει το Μιλόσεβιτ, χωρί να έχει τον Χολ, χωρί να έχει και το Φαγέ. Αν θυμάμαι καλά. Ε, καλά, το Λάβριο είναι το ψιλοπαράτσιμο. Ναι, δεν δηλαδή, απλά. Απλά ότι... θέλω να πω ότι επειδή ο προμηθευτή και μέσα στη χρονιά σε κάποια φάση είχε θέμα <Και> τραυματισμό και κατάφερε να τα προσπεράσει, ε, πήγε σε ένα μάτ μέσα στο Λάβριο. Δηλαδή, δείξε χαρακτήρα μεγάλη ομάδα, αυτό θέλω να πω. Ναι. Ότι θα μπορούσε δηλαδή να πει ότι, οκ, okay, το αφήνουμε το σημερινό ή τέλο πάντων έχουμε απουσίες Συστός, και να χάσουμε δεν έγινε κάτι και γυρνάμε στην πάτρα. Το έπαιξε, το κέρδισε και κατάφερε να, να περάσει από το, από το δεύτερο μάτσο. Εντάξει. Προφανώ και για τον προμηθέα θα είναι πολύ δύσκολο να κοντράρει τον Ολυμπιακό. Αλλά όσον αφορά αγωνιστική κατάσταση, δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Και από, το, και από όσο ξέρω και ο Χολ και ο Φαγέ ε, θα επιστρέψουν στο μάτσο με τον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον στο, στο πρώτο και σε κάποια φάση και ο Μιλόσεβιτ. Είναι ομάδα η οποία καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν είναι πάρα πολύ σταθερή. Παίζει καλό μπάσκετ και αυτή στο μεγαλύτερο κομμάτι τη σεζόν. Έχει καλέ επιλογέ ε, και θα πρέπει και αυτή στη λογική ότι είναι το outsider ε, να έχει αυτή την νοοτροπία ότι δεν έχει να χάσει κάτι στα μάτια με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό, ο οποίο έφτιαξε με να κερδίσει την κοίμη εντό έδρα, ε, γενικά είναι σε μια κατάσταση πολύ περίεργη και, και, το λέω γιατί έτυχε σήμερα να, να βλέπω και λίγο κάτι account του Ολυμπιακού έτσι, να το πω έτσι φιλικά προς τον Ολυμπιακό σε social media και νομίζω ότι είναι όλοι με το, με το μαχαίρι στα δόντια στον, στον, Ολυμπιακό για αλλαγέ, για να πέσουν κεφάλια υπήρχε και αυτή η ανακοίνωση χθε των Αγγελοπουλέων που δεν κατάλαβα τι εξυπηρετεί, να σου πω την αλήθεια. Σα είπα, για μένα είναι προάγγελο ότι εντάξει, παιδιά. Εμεί κάναμε. Απετύχαμε, ευχαριστούμε για σας. πολύ, γεια σα. Ναι. Οκ, okay, Έχουν για αυτά τα θέματα του τώρα οικογενειακά, παύλα, οικονομικά. Ε, και μου έκανε και τον μερίδιο του και τον Ολυμπιακό το ότι βγήκε αυτό το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα. την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν. Με κάποιου του Αμερικανού. Δηλαδή θα αρέσει και όλε οι ομάδε, ακόμα και μεγάλε, του έχουν όλου και του Αμερικανού του έχουν με το μήνα. Λες και δεν ξέρουμε ότι Λτάξει, κοίτα, αυτό είναι, είναι όλοι πίσω και στο τέλο παίρνουν. Αυτό είναι και σχετικό τώρα το πώ είναι να Γιατί α πούμε τον πανά, τρεις φορές στον Παναγιακό πληρώνονται τρει φορέ τον χρόνο. Μα αυτό λέω. Γιατί στον Ολυμπιακό κατά δεν γίνεται. Δεν, δεν ε, δεν τι είναι, είναι, αφή, συζητάμε αφή, το τώρα. Πληρώτος. Απλά μου έκανε εντύπωση ότι βγήκε και βγήκε από εφημερίδα του Ολυμπιακού. Κατάλαβε. Εντάξει, εκεί έχουν τα εσωτερικά του. Στον Ολυμπιακό. Κάτι, κάτι γίνεται εκεί. Κάτι γίνεται που. Είναι περίεργο. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Εγώ θέλω νίκο πραγματικά τα επόμενα χρόνια. Ε, είπαμε, λέγαμε για την ΑΕΚ που ε, δείχνει ότι είναι ικανή. Βέβαια, το Αγγελό μπροστά τα να βάλει το μπάτζετ, αλλά ξαναλέω, δεν κάνουν τα λεφτά τη ομάδα, παιδιά. Δεν κάνουν τα λεφτά τη ομάδα. Η ΑΕΚ πάντω έχει σου όλα μια έχει... δυνατότητα Έτσι, ε, να σύμφωνο. πάρεις πάρει σε έναν αξιόλογο παίκτη το πάνω ράφι, ε, να αλλάξει κάποιου παίκτε με στη χρονιά. Αυτή τη δυνατότητα είναι τα λεφτά. Mm -hmm. Τα λεφτά δεν κάνουν ομάδε τα βλέπουμε. Yeah, όλα, και έχει όλα τα φόντα όλα, για να κάνει μια καλή ομάδα. Όλα, όλα αυτά τα χρόνια τα βλέπουμε. Αυτά δηλαδή τώρα η Ζαλγέννη π.χ. έκανε ομάδα με τον Πάγκο που άμα ρωτήσει άμα ρωτήσεις πριν δύο χρόνια 10 μπασκετικού δεν ξέρανε ποιο είναι ο Πάγκο. Mm -hmm. Κατάλαβε δηλαδή. Μην θεωρούμε ότι τα λεφτά, τα λεφτά κάνουν ομάδα, τα λεφτά και αυτό, αυτή η καραμέλα που λένε οι διάφοροι παράγοντε που δεν έχουν λεφτά ή δεν θέλουν να βάλουν λεφτά. Και τι σου λένε, Α, ah, παίζουμε τον Πάγκο. Εγώ θυμάμαι μια περίοδο στον Άρη είχαμε βαρεθεί, είχα βαρεθεί να το ακούω αυτό. Και να το λένε και οι εκάστοτε προπονητέ. Mm -hmm. Ναι, το μπάτζετ του Παναθηναϊκού, το Λιμπέρι, το ξέρουμε αυτό, παιδιά. Ότι είναι μεγαλύτερο. Ξεκινά αλλά... από διαφορετικέ βάσει, αλλά το πώ θα πάει η χρονιά μέσα εξαρτάται αποκλειστικά από σένα. Άρα, δεν χρειάζεται δηλαδή να βρει. Ε, δηλαδή, τώρα α πούμε για παράδειγμα, δηλαδή, εγώ το έχω ξαναπεί, το έχω ζητήσει με τον Νίκο. Εγώ α πούμε δηλαδή, θεωρώ ότι ο Πάο κάποια δηλαδή, στιγμή με τη δουλειά που έχει γίνει φέτο, γιατί εγώ το θεωρώ φέτο ότι ο πάκου βάζει βάσει. Συμφωνώ. Βάζει και έτσι είναι. βάζει βάσει. Και έτσι είναι. Αν του χρόνου μπορεί να βρεθεί ένα χύψη, θα πω εγώ Σαββίδη, Μοσχοβίτη, Μουρελή, Πρέλεβιτ, mm -hmm. να βάλει ένα 1,5 εκατομμύριο, ή όχι να βάλει, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Να βοηθήσει. Να το με το 1,5 εκατομμύριο. Ένα, ένα εκατομμύριο. Ναι. Αλλά να ξέρω ο πονητή ότι παίρνω τώρα αυτόν τον παίχτη από. Που κόπηκε από την τάδε ομάδα mm -hmm. του NBA στα mm -hmm. pre-season έτσι, αλλά μπορώ μέσα στη χρονιά να δώσω και 300 χέρια να πάρω να τον αλλάξω. Mm -hmm. Αυτό μπορεί μέσα στη χρονιά να αλλάξει τα δεδομένα. Παράδειγμα, να σου πω να πάρει τον Πέτεγουε στην αρχή τη σεζόν που δεν μπορούσε να τον πάρει. Κατάλαβε και να μην τον βάλει στα μέσα τη σεζόν που. Ο Πέτεγουέι πήρε όλα τα λεφτά Έτσι, από την Αντέρ και τον πήρε με λιγότερα λεφτά. Κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και οι φιλάθλοι και, οι... και γιατί μέσα από του φιλάθλου πιέζονται και οι παράγοντε. Mm -hmm. Εντάξει, Όταν εγώ ακούω ένα παράγοντα να μου λέει, καθόλου να μου πει την αλήθεια, να πει εγώ ρε παιδιά, θέλω να κάνω οικονομική εξηγένση, όπω την είχε πει ο Πρέλεβης στην αρχή, έτσι που είχε μιλήσει και είπε παιδιά, οικονομική εξηγένση. Αν βρεθεί κάποιο, αυτό και αυτό. Αλλά πάμε έτσι και πήγε έτσι. Το να βάλω εγώ και να πω ότι δεν βάζω λεφτά γιατί δεν αξίζει Ευρωλίγκα, δεν αξίζει αυτό. Στην Ελλάδα είμαστε δεύτερο τρίτη. Και τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Και ο Παναδημιακό Ολυμπιακό, τον Οπάκ και ο Άρη Έτσι. Πήγαν χρόνια που δεν τίποτα. Το, το βλέπες, δεν mm -hmm. Έτσι έπαιζε ο Σομπολίδρα, ο, Πολύδρας, ο όταν μετά όμω είδαν ότι μπορούν σιγά σιγά να αρχίσουν να χτυπήσουν, έτσι σιγά σιγά ανεβήκαν. Mm -hmm. Βοήθησε βέβαια και κάποιε κάποιες συγκυρίε εδώ στην πόλη, mm. αλλά σιγά σιγά και αυτοί βοήθησαν. Και τότε θυμάσαι ο Ολυμπιακό την πρώτη χρονιά. Πήρε τον Μπάσπαγε που έδωσε τα πολλά λεφτά για να τον πάρει και μετά τύχει. Ελληνιάδη και άντε περίεργου είχε. Mm. Έτσι σιγά σιγά γίνονται ομάδε. Και δεν χρειάζονται, δεν απαιτούνται εκατομμύρια. Ξαναλέω, μεγαλύτερο παράδειγμα. Εγώ τα τελευταία χρόνια από του φετινού Celtics δεν έχω ξαναδεί. Το budget αυτή τη στιγμή, το αγωνιστικό των Celtics, είναι το 6 έκτο, 1 έβδομο απο του Cleveland Καβαλέ. Και η σειρά είναι στο 2-2. Τελικού. Τελικού Δύσει πήγαν. Ανατολή. Και άμα βάλουμε αγωνιστικό budget, δηλαδή αυτοί που παίζουν αυτή τη στιγμή, αυτοί που παίζουν αυτή τη στιγμή, στου Celtics, με αυτού που παίζουν στο Cleveland, είναι το 1 6 το budget. Και όμω παίζουν ναι. τελικού. Θα μου πει, κοιτάξτε, εκεί τη. Αξική δεξιά. Έχει τα περίεργα τη και δεξιά. Είδαμε και χθε πώ συμπεριφέρει τη δεξιά εκεί. Φιλά, το πούμε μετά γιατί με το Μόρι θα σε με το πώ το του συμπεριφέρει το παιδί. Ναι, για να κλείσουμε λίγο. Απλά λέω ότι για να το καταλάβει ο κόσμο, ώστε ο κόσμο να μην τα λέει αυτά. Γιατί τα ακούγει από τον κόσμο, έχουν μεγαλύτερο μπάτζετ. Ναι, ρε, βιλέ, έχουν μεγαλύτερο μπάτζετ. Αλλά εσύ όταν έχει 100 χιλιάρικα, πα και παίρνει τον κολλητό του τάδε στην ομάδα σου. Δεν πα να ψάξει στα κολέγια στην Αμερική Όπω κάποτε γινόταν στον Άρη, κάποτε το Άρη το έκανε αυτό, επί Δαμιανίδη. Γιατί ο Δαμιανίδη δεν έκανε μόνο άσχημα πράγματα, έτσι να το λέμε και αυτό. Έτσι, έφερε, έφερε τον Στάργα από το Ισραήλ, βρήκε τον Βίλκισον. Πίστεψε στον Μάση, που ήταν εδώ Μάση, εδώ οι δίμονε λέγανε ποιο είναι αυτό ο από το γυμναστικό. Σου έφερε τον Κάσσελ από τη Γερμανία που τον το ήξερε κανεί. Αυτό είναι το σκάουτινγκ. Mm -hmm. Να ψάξει να βρει παίκτε. Όπω ήρθε ο Κάσλο, όπω ήρθε ο Βίλξον που τον πούλη μετά 350.000 στην Πεσικτά. Όπω ο Στακ. Αυτό είναι το σκάουτινγκ. Το σκάουτινγκ δεν είναι μόνο πάω στον κολλητό μου τον μάνατζερ και μου δίνει 10 ονόματα και μου λέει Ελά, πάρα από αυτού. Αυτού έχω. Α, εντάξει, έλα κολλητέ μου, δώσε μου. Αυτό είναι το σκάουτινγκ. Να πα στο Ισραήλ, να δει η 8η ομάδα έχει εδώ ρε φίλα, να παίρνει 15 rebound. Είναι καλό αυτό. Η 8η ομάδα του Ισραήλ. Σάρα. Ναι, έτσι είναι ειρηνικό. Αυτό πρέπει να καταλάβει. Αυτό ισχύει να σου πει κάτι. Αυτό ισχύει στο ποδόσφαιρο που το συζητάω κάποια φορά πως... Αυτό ισχύει στο ποδόσφαιρο. Και στον μπάσκετ, και στον ποδόσφαιρο. Τέτοια πράγματα ισχύουν. Έχει κάποια συγκεκριμένα λεφτά, ωραία, θα ψάξει. Θα κάνει ε, μελέτη, έρευνα αγορά. Δεν θα πα τον κολλητό στο μάνατζερ. Θα τον πει, έλα δωρε φίλε, τι έγινε, και θα πα μετά τον κολλητό σου, τον δημοσιογράφο, θα τον πει γράψει πεκτάρα, βουνό, θηρίο. Ναι. Τι να δει εδώ, τη, τη, χρονιά, την, ε, ε, την ε, τη δεύτερη γωνιά του Λάσκαρη. Προώσαν παίκτε που πραγματικά διάβαζαν τα στοιχεία του και έλεγαν τι γίνεται, ρε παιδιά, τι παίχτε είναι αυτοί που έχουν τσουνάρει. Και υπήρχαν κόσμο που έλεγε πω, πω θα αφήσει εποχή αυτό. Έβρε στο δίδυμο ξένων στην ομάδα η οποία διαλύθηκε από την Τουρκία. Ε, Πώ μπορεί να είναι αυτοί οι καλοί παίχτε, ρε παιδιά, όταν είναι δίδυμο στην ομάδα που είχε μία ανοίξη στο ποτάθμα, μία ανοίγη που σημαίνει δηλαδή και αν δεν σταμάτησε, θα είχαν όλα με 30 πόντου. Ναι. Δηλαδή ένα δίδυμο τώρα που έπαιζε σε μία ομάδα που έπαιζε 30 άρε. Εντάξει και εμεί του ρεπόρτερ με τον Νίκο κάνουμε μαγικά όταν χάνουμε 40 πόντου. Έτσι είναι ρε φίλε, δηλαδή. Πάρε και Πόρτερ, ρε φίλε, ναι, δηλαδή. Ρε, άλλο ρε, θέμα πάρε. κι αυτό. Κάτω, άλλο δηλαδή. θέμα. πρέπει να Για μένα, κάνει σωστό σκάουτι με του χρόνο και βρει δύο-τρει παίκτε, πάρει και κανέναν Έλληνα καλό. Χρήσιμο, χρήσιμο. Και να κρατήσει και τόσο του Αυτό είναι ένα θέμα. σωστό, Και κάνει μια-δύο κινήσει καλέ στου ξένου. Έτσι, Για να ένα επίπεδο. Και έχει στο, mm -hmm. να δυνατό. γιατί πει του χρόνου ότι να ο στόχο μου δεν είναι η τρίτη θέση, είναι τίτλο. Ή mm. είναι ξέρω εγώ να μπω στου τελικού. Mm -hmm. Αυτή η καραμέλα να σταματήσει επιτέλου. Τη λέμε, τη λέμε, τη λέμε τόσα χρόνια κουράστηκε. Πάει, πάει. Διαλύθηκε η καραμέλα. Λοιπόν, Γιώργο Μάσκα μαζί μα. Το χέρσαλόν του Γιώργου Μάσκα στο κέντρο τη πόλη. σταυρου 5, Σταύρου πέντε. 23-12-82-700 Facebook και Instagram. George Μάσκα Salon Εκεί που σας περιμένει μαζί με την ομάδα του να σας προσφέρουν τι ποιοτικότερες υπηρεσίε και να σα προτείνουν απλέ και πιο σύνθετε λύσει για τα μαλλιά σα. Ε, μαζί μα πάντα και ο Δόξα με τα μπαχαρικά και τα, και τα βότανά του. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε μπαχαρικά και βότανα εδώ και 40 χρόνια η εταιρεία Δόξα ε, τα έχει για εσά που αγαπάτε τη μαγειρική στο σπίτι την εστίαση. Ο Λιβού Διαμαντή 21, 2315-5646 το τηλέφωνο και στο doxaspavlaspices.gr Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα Basket City συνεχίζουμε με μπασκετικά, με ό,τι άλλο κινείται στον, στο χώρο του μπάσκετ. Κάνουμε μια αναφορά στα της Ευρωλίγκα, κάναμε μια αναφορά σε όσα γίνονται στην, στην Α1 και με τους συμμετελικούς που ξεκινάνε την, την Πέμπτη. Είπαμε αύριο στη μία από το Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης η συνέντευξη τύπου των προπονητών και των αρχηγών των τεσσάρων Ομάδων που συμμετέχουν στα Μητελικά θα είμαστε εκεί να, να έχουμε ρεπορτάζ. Φυσικά θα ακούσει του πρωταγωνιστέ στον Λίμπορο uh, 107,4. Ε, φυσικά σε ό,τι άλλο έχει να κάνει, επειδή μιλήσαμε λίγο για, το, για τον Πάοκου, σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ, η ομάδα αναχωρεί αύριο το πρωί για την, uh, για την Αθήνα και ουσιαστικά εγκαθίσταται εκεί για τι επόμενε ημέρε. Ε, Χωρί τον να Τσόχλα στην 12η, uh, ο οποίο είναι ο μεγάλο άτυχο με τον σοβαρό τραυματισμό του στο, στο γόνατο. Αυτή τη φορά θα υπάρχει το 10ο στην αποστολή γιατί στο δεύτερο μάζι με την ΑΕΚ δεν υπήρχε, ήταν 11 α, στην αποστολή του, του Πάουκ στο παιχνίδι. Θα, θα μπει ο Θοδωρή Καρά. Προετοιμασία χωρί κάποιο άλλο θέμα για τον, για τον Πάουκ. Είπαμε αύριο το πρωί αναχωρεί, θα μείνει στην Αθήνα. Α, αύριο θα κάνει προπόνηση στο ΑΚΑ το παιχνίδι την Πέμπτη, ξανά προπόνηση την Παρασκευή στο ΑΚΑ το παιχνίδι το Σάββατο και μετά η, η επιστροφή από την, από την Αθήνα οπότε τις επόμενες μέρες ο ΠΑΟΚ θα, θα, είναι, θα είναι εκεί ε, κάτι άλλο που να αφορά το, το ρεπορτάζ δεν υπάρχει αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που, που ο ΠΑΟΚ κατάφερε να, να βρεθεί στα εμιτελικά οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει γιατί για τον Πάση αλήθεια είναι ότι Μάιο μήνα που τελειώνουν για πολλές ομάδες σεζόν αρχίζουν σιγά σιγά να φτιάχνονται και επόμενες ε, σεζόν να το πω έτσι οπότε για τον Πάοκ αυτό το πράγμα θα πάει λίγο πίσω ε, αφού τελειώσει, ο, τελειώσουν όλες οι αγωνιστικές υποχρεώσεις κάπου εκεί αρχές μέσα Ιούνιο από εκεί και μετά ε, θα ξεκινήσει και ο, ο σχεδιασμός για την, για την, επόμενη, για την επόμενη σεζόν ε, από Άρη υπάρχει κάτι το, το καινούριο, κάτι το, το ενδιαφέρον. Και από, από Άρη δεν υπάρχει κάτι τρομερό φοβερό. Ε, υπάρχει, υπήρχε μια συνάντηση νέα ε, Γουλιέλμου Αγγέλου mm -hmm. αλλά δεν υπόθηκε κάτι τρομερό φοβερό ανακοινώσιμο ούτε συμφωνία υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές mm -hmm. ούτε διαφωνία ε, γιατί πολύ απλά δεν έχει λυθεί κανένα από τα θέματα τα οποία απασχολούν αγωνιστικά, οικονομικά, διοικητικά τον Άρη έτσι για να μπορέσει να καθίσει ο Αγγέλου θεωρώ και να συζητήσει θα πρέπει να έχει κάποιες ε, δεσμεύσεις, διαβεβαιώσεις όπως θες μπορεί να το πει κανείς ότι θα έχει ένα συγκεκριμένο μπάτζετ να διαχειριστεί ότι το μπαν θα βγει ή το μπαν δεν θα βγει αλλά να πάρει μια αποφασίδη και στέλνει να κάνει και με το μπαν τι μπορεί να κάνει με το μπαν έτσι γιατί είπαμε ότι απαιτούνται χρήματα πολλά για να μπορέσει να φτάσει σε δεκανασμούς με συγκεκριμένου αθλητέ. Mm -hmm. Έτσι τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα. ώστε και ο Αγγέλο να ξέρει πώ θα προχωρήσει. Δηλαδή μην ξεκινήσει με τη λογική. Α, εντάξει, θα τα βρούμε τον μπαν, θα, θα φύγει και φτάσουμε Σεπτέμβριο και δεν έχει φύγει τίποτα και ψάχνουμε με παίχτε. Έτσι. Γιατί είναι, είναι, που είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει από την αρχή να πει, να δει τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να το λύσει, ναι. Δεν μπορεί να το λύσει. Ωραία. Ετοιμάζει την ομάδα με βάση τον μπαν. Ε, δεν υπάρχει λοιπόν κάτι στο αγωνιστικό. Ε, Άπαντες περιμένω να δουν θα γίνει σε άλλα ζητήματα Έτσι θεωρώ ότι ο Αγγέλου αυτό περιμένει Αν και διάφορα ακούγεται και από τον Αγγέλου και με άλλες ομάδες Έτσι, ε, θεωρώ ότι ο Αγγέλου θα δώσει λίγο χρόνο στον Άρη να περιμένει να δει τι γίνεται, ε, πώ θα κυλήσει η κατάσταση. Ο κ. Γόλος, από την άλλη πλευρά έχει πει ότι εφόσον κάνει κάποια πράγματα θα, βγάλει, θα βγει να μιλήσει, θα κάνει μια συνέχιση τύπου. Εντάξει, είναι πάρα mm -hmm. πολλά. Mm τα θέματα είναι πάρα πολλά και δυστυχώ αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που τελείωσε το αγωνιστικό, δεν βλέπουμε να προχωράει κάτι πολύ δυνατά. Να λύνεται κάτι. Και εγώ ξαναλέω, είτε κάνει πράγματα δεν κάνει. Ο κ. Γουέλμαν πρέπει να μιλήσει. Είτε κάνει πράγματα δεν κάνει. Δηλαδή, αν περάσουν δύο μήνε και δεν κάνει τίποτα, τι θα γίνει. Δύο μήνε δεν θα ξέρουμε τι γίνεται. Και όχι εμεί οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι έχουμε τον τρόπο να μαθαίνουμε κάποια πράγματα, να μεταφέρουμε. Και πάλι όμω κάποια πράγματα που μεταφέρει είναι και υποκειμενικά. Έτσι με βάση το ρεπορτάζ. Ναι. Άλλο να βγει ο Ζωγόλεμο και να μιλήσει και να πει κάποια και να, και να, δεχ, να δεχτεί ερωτήσει. Και να τον ακούσει ο κόσμο και να κρίνει και ο κόσμο. Έτσι. Mm -hmm. Να κρίνει όπω έκρινε του προηγούμενου και άλλαξε η λογική του κόσμου όταν βγήκε ο Λάσχαρη και πήγε για το ένα δι. Γιατί τον ακούσε όλο ο κόσμο εκεί. Δεν το έπεσε ένα δημοσιογράφο ο οποίο το μετέφερε λάθο. Γιατί ξέρει γίνονται και αυτά που βρίσκουν πάντα εμά σαν τους μεταφραστέ μεταφραστές Σταστά. στα σπασμένα τελόγου, ναι. δεν τα μεταφέρουμε καλά. Ναι. Υπάρχει και αυτός ο, ο φόβος, έτσι να πω, να πω κάτι εγώ και να, να βγει να πει μετά όλα, δεν το μετέφερε καλά. Άλλο ήθελα να πω εγώ. Οπότε για να μην έχει να πει άλλο εγώ, άλλο ή άλλο ένας. Εγώ ναι, ξέρω ότι πρέπει ο κ. Γουλέμος να κάνει σαν τύπου, άμεσα, άμεσα, να βγει να πει ποια είναι τα προβλημάτα, πώς θα την αλύσει πρώτα, από τα τόσα πολλά προβλημάτα. Ποιοι είναι μαζί του, είναι μόνο του, είναι από πίσω κάποιο άλλο, είναι μαζί με κάποιον άλλον. Γιατί ακόμα και εδώ, Υπάρχει ένα συνεφάκι από πάνω. Υπάρχει ένα συνεφάκι. Πρέπει και αυτό να ξεκαθαρίσει. Είτε κάνει πράγματα είτε δεν κάνει. Εγώ δεν μπορώ να περιμένω να κάνει πράγματα και μετά από δύο μήνε να βγει να πει τι ότι δεν τα κατάφερε και ότι η ομάδα α πούμε θέλει άμεσα ξέρω εγώ ένα εκατομμύριο σε δύο μήνε. Εγώ περίμενα διαφορετικά να το πάει το, το θέμα ο κ. Γουλέλμος και διαφορετικά να, 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 ξεκινήσει το καλοκαίρι. Περίμενα να γίνει μια συνέντευξη που να υποθούν κάποια πράγματα, να ξέρει και ο κόσμο κάποια πράγματα. Γιατί τώρα ακούει, α πούμε, διαβάζει ο κόσμο ότι θέλουν στον Άρη Μπέλ και Μάρα για το καλοκαίρι, για το χρόνο. Ποιο του θέλει αυτό, δε παιδιά. Ο προπονητή που δεν έχει κλείσει ακόμα, η διοίκηση. Αυτό σημαίνει ότι το μπάν δεν θα λυθεί, οπότε κάτσε να κλείσουμε δύο ξένου που είναι καλοί, εντάξει, είναι καλοί παίκτες. Να του κλείσουμε μην τυχόν κλείνουμε σε καμιά ομάδα και τρέχουμε και μείνουμε χωρί παιχτέ. Γιατί με αυτό μου βγάζει η λογική να κλείσω τον Μπέλ και τον Μάρα. Mm -hmm. Ούτε θα λυθεί τον Μπαν, οπότε κάτσε να του κλείσουμε τώρα που μπορούμε. Μην πάνε και υπογράψουμε δεν άλλο και μετά ψάχνουμε να ρωτάμε για το Μούρα, α πούμε, π.χ. που δεν μπορούμε να τον πάρουμε. Γιατί μετά πρέπει να ρωτάμε για του το των Τρικάλων, για του παίκτε του Κόρυβου, για αυτού τα ρωτάμε μετά. Αν δεν κλείσουν πουθενά άλλο. Έτσι που είναι σχετικά φθηνή δηλαδή. Έτσι δεν μπορεί να πάει να πάρει στο Μακφάντεν, Ούτε μπορεί να πάρει τον ε, του με τον κοντό. Τον παιχταρά, πώ το λένε. <χι> Καταλαβαίνω. Πρέπει μετά να δει και τι είναι τα δεδομένα σου. Γι' αυτό ξαναλέω ότι θεωρώ ότι πρέπει να γίνει πρώτα μια συνεξτύπη του κύριου Βουλεύου, Να πει κάποια πράγματα. Το να μιλάμε με τον Αγγέλου και να μην έχει λυθεί τίποτα δεν ξέρω σε τι αποσκοπεί. Σίγουρα αποσκοπεί στο να κρατάει σε μια επικοινωνία και τον προπονητή. Και ο Αγγέλος, εγώ θεωρώ ότι την άλλη πλευρά ναι, θέλει να μείνει. Πιστεύω ότι θέλει να μείνει στον Άρη. Αλλά θέλει να δει και κάποια πράγματα και να ξέρει πώ θα δουλέψει. Θα δουλέψει με μπαν, θα δουλέψει χωρί μπαν. Είναι ξεκάθαρο νομίζω αυτό το, το, κομμάτι. Οπότε περιμένουμε, Νίκο, δεν έχει κάτι και σου λέω εγώ αυτό με ανησυχεί. Το γεγονό ότι δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή, άμα βγει ο Γουλέλμο και μιλήσει, δεν είναι ότι θα λύσει τα προβλήματα το να μιλήσει. Απλά θα μάθει και ο κόσμο πολλά περισσότερα πράγματα. Και θα ξέρουμε όλοι πού θα πρέπει να επικεντρωθεί πρώτα ο κ. Γουλέλμο. Και τι να περιμένουμε τον Άρη τη Νέα Χρονιά. Λέμε πριν για τον Μπάουκ. Ότι ο Μπάουκ με βάση τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, αν κάνει του χρόνου να αυξήσει λίγο τον μπάτζι και κάνει κάποιε κινήσει, έτσι θα είναι ένα καλό παραπάνω από αυτό που είναι τώρα. Ο Άρη, αυτή τη στιγμή, κανεί δεν ξέρει που θα είναι. Ναι. Κανεί δεν ξέρει που θα είναι. Εγώ θα σου πω που θα είναι. Ότι χρόνο ο Άρη θα παίζει πάλι για να μπει στην οκτάδα Με βάση τα δεδομένα τα οικονομικά και τον μπάν αυτή τη στιγμή. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Αυτό όμω πρέπει κάποιο να βίνει το πει στον κόσμο. Ξέρει γιατί δεν θα το πει όμω αυτό κανεί στον κόσμο. Νίκο. Γιατί ο κόσμο τον θέλουμε να αγοράσει το διαρκέ. Δεν είναι ωραίο αυτό να το πει. Ναι, Α, δεν μά, είναι, πράγμα. δεν ακούγεται καλά. Έτσι, το θέλουμε να αγοράσει το διαρκέ τον κόσμο. Οπότε τον κόσμο δεν θα τον πούμε τίποτα. Θα του πούμε στο τέλο τη ιστορία, λέω εγώ, που είναι μια κοινή πρακτική, ότι διαλυόμαστε, λέτε κοντά. Γιατί ο κόσμο πάει κοντά είτε στα πολύ καλά είτε στα πολύ άσχημα. Mm -hmm. Έτσι. Ναι, αλλά αυτό δεν πρέπει να το πει στο Σεπτέμβρη να τρέχει ο κόσμο. Τώρα πρέπει να τα πει mm -hmm. Εγώ ξαναλέω τον κύριο Γολέμου, έχω μιλήσει δύο φορέ. Έτσι. Και θεωρώ ότι ο άνθρωπο ένα καλό που έκανε σίγουρα είναι ότι πήρε την ομάδα το Λάσκαρη γιατί με το Λάσκαρη αυτή τη στιγμή θα χαμάλα. Αυτή τη στιγμή θα χαμάλα με το Λάσκαρη. Θα συζητούσαμε αν θα πέσει ο Άρη στην Α2 ή θα πάει στη Β για τα χρέη. Αυτό δεν ζητούσα αυτή τη στιγμή με τον Λάσκαρη που ο αδερφό του προθέσει έβλεπε και το Warriors Rockets. Μήπω τα κανιά τη ομάδα που θέλει να επενδύσει ο αδερφό του, ξέρω εγώ. Μπορεί να θέλει να πάρει το 0. 1,5 το Rockets που κοστίζει ξέρω, εγώ, 15 εκατομμύρια δολάρια ε, αλλά πρέπει να τα πεις αυτά όλα τώρα ναι εντάξει κύριε Γουλέρ μου έκανες κάτι καλό σίγουρα είσαι στην ομάδα αγωνιστικά σου ο Άρης και αυτό το πιστώνεται αυτή η διοίκηση η διοίκηση του Γουλέρ το πιστώνεται ο Βαγγέλης Αγγέλου αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έλειξε όταν παίρνει τη χειροβομβίδα και απλά βάζεις την περώνη και την ασφαλίζεις έτσι εκεί περώνει ψιλοπαίζει να φύγει Άμα φύγει Περόνι, εσύ να θα κυνηγήσει εισαγωγικά. Κατάλαβε το τόνο. Mm -hmm. Για εξηγήσει ο κόσμο και οι δημοσιογράφοι. Δεν θα ψάξουμε να βρούμε το Λάσκαρη. Λάσκαρη τελείωσε, πάει. Κεφάλαιο Λάσκαρη έκλεισε. Το πήρε πάνω σου. Όταν το, Από τη στιγμή που το πήρε πάνω σου, εσύ είσαι αυτό ο οποίο πρέπει να πει την αλήθεια στον κόσμο. Και να μιλήσει προ τον κόσμο. Και να μπει κάποια πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, μια ναι, μιλάμε για για επόμενη μέρα έτσι που αφορά τον, τον Άρη σε κατάσταση επόμενης μέρας έχει πάει και ο Ερακλής δυστυχώς ε, μετά την ήττα στην, 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 Πάτρα από τον, από τον Απόλλωνα πριν νωρίτερα στην εκπομπή του Γιώργου Ματζούκη ε, μιλούσε ο Λευθέρης ο Χατζικυριακίδης ο προποντή του Ερακλή, όπω όλα δείχνουν, ο προποντή του Ερακλή και την επόμενη σεζόν. Ξαναλέω όπω όλα δείχνουν, γιατί δεν είναι κάτι σίγουρο. Είναι ε, να γίνει μια κουβέντα με τον ιδιοκτήτη τη της το κύριο, το κύριο Δρακόπουλο. Ναι, ε, Δυστυχώ δεν τα κατάφερε να κλείσει, έτσι έχασε. Ενώ στο πρώτο μήνα τα πήγε καλά <σ poco> και είχε το προβάσμα στο δεύτερο έτσι ψηλό α το πούμε έτσι. Είχε, Δυστ... ο, είχε μια τρίτη περίοδο με, έξι ναι, τρίποντα. Ναι. Που από ε, κάτω ακριβώς... και. Πλήρωσε και την ητα τις δύο ήττε στην, κανονική περίοδο, έτσι που τον έκοψαν, θα λέγαμε. Ε, βέβαια, η Πάτρα τώρα έχει 0-2 νομίζω και με του δύο. Και με τον Χολαργό είναι το εθνικό. Έτσι, ναι. Οπότε δηλαδή ο Χολαργό είναι εθνικό. να Ανεβεί ο εθνικό πυρό δηλαδή. Από Α, το, ναι, το ε, πουθενά που λέει ο λόγο. Ε, και όπω είπε πολύ σωστά και εσύ, ο κ. Στηνικής, έχεις λογικά θα, ξεχίσει, θα, συνεχίσει. Θα γίνουν αρκετέ αλλαγέ. Θεωρώ στο ρόλο του Ρακλή. Ε, νομίζω μην. και δικαιολογημένα και αναμενόμενα. Ναι, γιατί ένα πυρήνα παιχτών τα δύο χρόνια που είναι στην ομάδα δεν τα κατάφερε και νομίζω ότι αυτή η αγωνιστική αποτυχία πιστώνεται και σε αυτούς τους παίκτες, ε, ε, θα γίνουν κάποιες αλλαγές σίγουρα γιατί πρέπει να αλλάξει ε, του χρόνου ο Ρακλής, ε, γιατί από τώρα θα έχει σίγουρα ένα σημαντικό αντίπαλο τον Ιωνικό τον Ιωνικιά που ανεβαίνει φουριόζος με τον κύριο Τσάπα έχει, έχει είναι... πάρει τσαγκαράκι από, τα, από κίνη, έχει πάρει Εντάξει, δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά okay, λέγεται ότι έχει συμφωνήσει με τον Σαχπατζίδη από το κόρυβο. Ε, σήμερα είδα ότι πήρε και αυτόν τον Δημητριάδη από το περιστέρι. Που θα, ήταν κάνει, ομάδα για άνωδο, α, θα. θα κάνει ομάδα για άνοδο, κατευθείαν. Θα κάνει ομάδα Γιάνοδο. Και, με, και με τον Μπάρτη α... είχε συμφωνήσει, αλλά It's... άλλαξε η κατάσταση λόγω του Αμερικανού. Ναι, άρα ε, ο Ρακλή δηλαδή έχει σίγουρα ένα δυνατό αντίπαλο ήδη από τώρα. Mm -hmm. Εγώ βέβαια αφήνω μια πισίνα, σου την αλήθεια, για τον Άκλη, Με τη λογική ότι ε, δεν ξέρουμε από τι ομάδε που θα πάρουν το εισιτήριο, δηλαδή Εθνικό Σχολαργό, αν θα παίξουν τελικά στην Α1. Σωστά. Είναι και Δεν αυτό ξέρουμε επίση του χρόνου τι θα γίνει στην Α1, κυρίω με το γυμναστικό φάρο, με τη λογική θα μετακομίσει, θα μείνει, ο κ. Μπούλμπουργκ να ασχοληθεί. Ε, η μετακόμιση. Ο, θα... ο Θανάσης κουρτόπουλο στο τελευταίο παιχνίδι που ήταν στο Παλατάκι το λέω γιατί ναι. ρωτήθηκε. Ε, η απάντηση τότε ήταν Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε κάτι για την επόμενη Δεν ξέρει δηλαδή. κανένα τι θα γίνει με το φάρο. Έτσι, και δεν λέω ότι μπορεί να υπάρχει και άλλη ομάδα με προβλήματα. Μένουμε αυτή τη στιγμή στο φάρο. Έτσι, γιατί και ο Πανιόνιο μην θεωρούμε κάποιοι ότι σώθηκε, γιατί ο κ. Ζαλευρογιάννη μάλλον φεύγει. Λε. έτσι ακούγεται. <συσχε> πολύ έντονα και ακούγονται πολλά πολύ έντονα και αφορούν και ομάδα τη Θεσσαλονίκη. Πολλά πράγματα Φωστά. πολύ έντονα. Με τον κόσμο λίγο να μην τα ξέρει τα πράγματα. Ε, εγώ θα πω ότι π, διαφωνώ με αυτή τη λογική γιατί περιπλέκει η ομάδα τη πόλη. Διαφωνώ με αυτή τη λογική. Τώρα γιατί ο κ. Ζαβαγιάννη δεν πάει μόνο του όπου πάει. Δεν πάει μόνο του. Έχει μαζί και ακόμα έναν. Παίχτη. Έτσι δεν πάει μόνο του. Πώ, oh, πώ, oh, φίλε. Oh, Έτσι, oh. Οπότε... Κάνω τώρα σκηνικό με στο δελό μου ναι, το οποίο δεν μπορώ να το πω στον Καταλαβαίνω <laughs> κανένα ότι. Εντάξει. Ε, και από τον Πανιόνιο λένε θα φύγει. Άμα φύγει από τον Πανιόνιο, ο Πανιόνιο είναι για διάλυση. Δεν υπάρχει κανεί. Οπότε ο Ηρακλή, εγώ πιστεύω ότι θα παρακολουθεί τι γίνεται. Βέβαια, και πέρσι παρακολουθούσε ο Ακλής τι γινόταν. Αλλά είδε ότι ο Πανιόνιο έπαιξε Ακριβώς. πώς πώ πήρε τα πιστοποιητικά, πώ αναβολέ και πφ, για να από τα πρωταθλήματα, α πούμε. Έτσι. Ε, ο Ρακλή δεν ξέρω αν μπορεί να πιέσει όσο μπορεί να πιέσει. Γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι ο εθνικό ή ο χολαργό μπορούν να παίξουν αλφα ένα. Mm -hmm. Και εκεί δεν ξέρω τι γίνεται. Και οικονομικά. Τώρα ο εθνικό έχει, τώρα έχει παίξει αλφα α πούμε πώ πρέπει να κάνει ΚΑΕ κοντα σχετικά. Κοίταξε, το θέμα είναι η καE, <σχετίζι> Το θέμα ε, η το <σχετίζι> είναι η ΚΑΕ, εκεί είναι το θέμα. Ναι, υπάρχει και σε μια πιο καλή σε αυτά τα κομμάτια κατάσταση. Αλλά γενικά νομίζω ότι στην Αγγλία πέρα ότι θα πρέπει να ξεκινήσει ο σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά, νομίζω ότι θα, θα παρακολουθούν και το τι θα γίνει στα ψηλά. Γιατί τα ψηλά ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Mm -hmm. Ξαναλέω, γυμναστικό είναι ερωτηματικό, πανιόνε πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Αν τελικά όπω λένε όλα θα φύγει ο κ. Γιάννη, που έβαζε τα λεφτά Mm -hmm. Αν φύγει ο Ζαρβογιάννη, πώ θα βάζει τα λεφτά στον Πανιόνιο. Θα μαζευτούν εκεί από την πλατεία. Γιατί δεν το κάνανε τόσα χρόνια. Γιατί το κάνανε πριν έρθει ο Ζαρβογιάννη. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα για τον χρόνο. Ε, και φτάξει θεωρώ ότι. Είναι κρίμα για τον Ενακλήνη, για τον Δρακόπουλο που έκανε σωστές κινήσεις από πλευρά οικονομική να στήσει την ΚΑΕ, να την ε, μειώσει τα χρέη, να, 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 να δημιουργήσει μια, ένα, ε, να δημιουργήσει ξανά ουσιαστικά τον Ενακλή από την αρχή. Αυτό που είχε πει ο Βαγγέλης Αλεξανδρής ε, παλιότερα εδώ στην εκπομπή, ότι ξαναδημιουργούμε τον Ενακλή, δηλαδή με τα υποδομή, με όλα αυτά, γιατί ο Ερακλής δεν τα είχε αυτά. Ήταν σε διάλυση. Δυστυχώ ε, δυστυχώς όμως δεν το δικαιώσει το αποτέλεσμα. Έτσι, δεν το δικαιώσει το αποτέλεσμα, γιατί Τώρα με την Πάτρα με 2-0 είπαμε ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνει τρει νίκε σε, σε, μια εβδομάδα. Πραγματικά mm -hmm. ήταν πολύ δύσκολο. Mm -hmm. Και αλλαγέ που γίνανε τώρα όταν μπορεί να αλλάξει ένα ξένο και αλλάζει και ο ξένο δεν σου βγαίνει και 100% με τον Ουάσιγκτον που είναι και μια ηλικία είναι και λίγο. Εντάξει. Δηλαδή, τώρα α πούμε κάτι το ένα είχε τον Κίκη και άλλο είχε τον Ουάσιγκτον. Τι ήταν τώρα εντάξει. Η διαφορά είναι μεγάλη. Έκανε, λίγο. έκανε λάθο που ο Σερακλή. Προφανώ και αυτό Το, το το έμπειρο ρόστερ δύο χρόνια δεν κατάφερε να βάλει την ομάδα. Οπότε εκ των πραγμάτων είναι αποτυχημένο και θα πρέπει να πάει σε ένα άλλο πλάνο. Είναι, είναι, ολοκα... είναι, ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Το πιο, με τι πρόσωπα θα αποτελείτε και από ποιου είναι μια άλλη κουβέντα. Α, αλλά όπω αποδείχθηκε, αυτό το, το, έμπειρο ρόστερ μεγάλο ηλικία. Δεν κατάφερε δεν καταφερε να, να, καταφερε, να δε, τα αποκύθει. Την πρώτη χρονιά, την πρώτη χρονιά βέβαια ήταν και άλλε συγκυρίε. Τότε με τον Πανιόνιο ουσιαστικά η άνοδο χάθηκε σε ένα παιχνίδι. Τότε την πρώτη χρονιά. Και μετά έπεσε ο Ηρακλή στα play-off και έχασε και εντό από τον Φάρο το τότε. Φάρο. Έτσι. Ε, εντάξει, αυτή η χρονιά η δεύτερη θεωρώ ότι είχε, είχαν πολλά προβλήματα. Γενικά είχε πολλά προβλήματα ο Ηρακλή. Ε, το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα με τη λογική. Και ο κ. Ζακόπλη φαίνεται δεν θα τα παρατήσει. Θα μείνει στην ομάδα και θα τη συνεχίσει με, κάποιο, με μια διαφορετική προσέγγιση. Οικονομική κυρίω, δηλαδή ότι θα δει λίγο το budget να, με, αν μπορεί να το μειώσει λίγο έτσι γιατί τα έσοδα στην α είναι ελάχιστα. Mm -hmm. Έτσι δεν μπαίνει έσοδα. Δεν έχει τηλεοπτικό για να πει ότι θα πάρω τηλεοπτικά ή χορηγού ή οτιδήποτε. Έτσι, είναι τη Ομοσπονδία. Άρα, ό,τι είναι τη Ομοσπονδία από τη στιγμή που δεν πληρώνει το κράτο, δεν υπάρχει σάλιο. Mm -hmm. Να τα λέμε αυτά. Έτσι. Έτσι, η Ομοσπονδία κάνει πρωταθλήματα επειδή πληρώνει το κράτο. Άμα σταματήσει το κράτο να πληρώνει που έχει σταματήσει. Λόγω κάποιων καταστάσεων τη ξενορισμού, όλοι. Έτσι, για αυτό το παράδειγμα τη Ομοσπονδία μετά δεν έχει τίποτα, δεν έχει σάλιο. Oh. Τα μεταφορικά, α πούμε, μπαίνει μέσα. Οπότε ε, είναι ένα θέμα να μειώσει και τον μπάζο και ο έτσι Γιατί δύο χρόνια έδωσε αρκετά χρήματα. Και παράλληλα όμω πρέπει να κάνει και μια ανταγωνιστική ομάδα. Αυτή μπορεί να γίνει και με μια άλλη λογική προσέγγιση. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάρει έναν έμπειρο παίχτη να το δώσει κάποια Μπορεί να πάρει δύο πιτσερικάδε από καμιά χαμηλή και ομάδα. Και να, έχεις να, να έχει άλλα πράγματα. Ναι, να δημιουργήσει κάτι άλλο διαφορετικό. Ε, αλλά το βασικό είναι αυτό, ότι να, να παραμείνει ζεστό ο άνθρωπο που βάζει τα λεφτά. Σωστά. Έτσι. Δείχνει ότι παραμένει ζεστό, το έχει πάρει δυνατά ότι θέλει να ανεβάσει τον Αγλή. είναι γιατί είναι έτσι Δεν είναι κάποιο ο οποίο δεν έχει βρέψει τον Σύλλογο τέλο πάντων. Σαφώ και μπήκα. Έτσι mm -hmm. είναι Ερακλή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ξαναλέμε σε αυτή την περίοδο και στο επαγγελματικό, στην Α1 και στην Α2. Είναι σημαντικό οι άνθρωποι που είναι στι διοικήσει να νιώθουν από την ομάδα. Mm -hmm. Να νιώθουν. Έτσι. Να μην mm -hmm. είναι δρομής. Από την πόλη τη Ξάδηση, οι οποίοι ζούσαν στο εξωτερικό και ξαφνικά ήρθαν γιατί βλέπαν τον Άρη από παλιά. Αυτό το βλέπαν τον Άρη από το παλιά, κούρασε, γελάσαι. Γελάω, τρία ναι, Δεν κα... μπορώ να μην θα το πω, ρε φίλε. Γελάω. Δεν μπορώ να μην το πω. Δεν μπορώ να μην το πω αυτά τα πράγματα. γιατί τα λέω, <σχ> για να τα καταλάβουν και να πούν ναι, έχει δίκιο που τα λέει, να μην τα ξανακάνουμε. Να μην mm -hmm. τα ξανακάνουμε, γι' αυτό το λέω. Δεν το λέω για να το παίξω ο Για να μην τα ξανα... να μην ξαναγίνουν αυτά. Θα μου πει από του αγαπάνε την το ομάδα, δέκα έκανε ομάδε. Κά Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα καλύτερο έλεγχο από τα αρμόδια όργανα που στην προκυριακή των ομάδων είναι ο ΑΣ. Ένα καλύτερο έλεγχο, είτε είναι αυτό είναι Αριανό, είτε όχι. Πολύ περισσότερο αν δεν είναι Αριανό, πάω. Ξέρετε, είναι κλειδέα. Έτσι. Mm -hmm. Να υπάρχει ένα έλεγχο στι ομάδε μα πια. Γιατί βλέπετε ότι οι νόμοι πια που πέφτανε ομάδε και χαριζόταν τα χρέη, τελειώσαν οι νόμοι. Αυτοί όλοι. Και το κράτο, το ξέρουμε όλοι πώ είναι το ελληνικό κράτο. Δεν μπορεί οι ομάδε να συνέγει να κάνουν χρέη κάποιοι και να κάνουν. Πρέπει να πληρώνουν αυτοί που είναι εκεί. Αυτή που είναι εκεί. Αλλιώ θα πληρώνει η ομάδα. Και αυτό σημαίνει ότι. Όπω ο Άρη Ο Άρης έκανε τρία χρόνια να μειώσει λίγο κάπω τα χρέη, τώρα ξανά θέλει άλλα πέντε να τα ξαναμειώσει. Ο Πάο, α πούμε, μετά από 6-7 χρόνια από εσά, τα καθάρισε τα χρέη του. Ο Ρακλή έφτασε να παίζει που έφτασε να παίζει και πώ έφτασε να παίζει. Κινδύνευσε να υποβαστεί και από την Αλβαδίο. Και ένα άνθρωπο να νοικοκυρέψει λίγο το σύλλογο. Και άμα δεν έχω τον κύριο Ζακόπλο, Ποιο ξέρει που θα ήταν ο Ηράκλη. Mm -hmm. Έτσι. Που δεν ασχολούνταν κανεί. Αυτό το κακό με το τμήμα το, το μπάσκετ του Ηράκλη. Θα <συσί> τα στόμα μου τώρα γιατί θα μαλώσει και με να κλειδίς. Λοιπόν, <συσίλια> πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφοντα έχουμε να πούμε και για, και για NBA. Έχω και καλύτερε πεντάδε ρούκι και πρώτη και δεύτερη. Που βγήκαν <συσίλια> πριν από λίγο. Το, το NBA χθε το μάτσο που το ναι, Τη σφαγή που φάγαμε, φίλε. Σήμερα έχει το τέταρτο παιχνίδι Golden Έτσι το πρώτο <συσ> ήταν δεν μου επιτρέπεται να πω στον αέρα να μα κόψει το σουρό, αλλά εντάξει, όπω δηλώσει έχει το χ, κάπω έτσι. Ναι, ήταν. Έτσι ήταν, ήταν, έτσι, ήταν έτσι. πραγματικά, δηλαδή με πυροέπνο. Άντε, πάμε, πάμε διάλειμμα και πάμε διάλειμμα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι εκπομπή μέχρι και τι 10 εδώ, Μπάσκετ City. Μαζί με, με Σταμάτη Μουρελή, ο οποίο νιώθει λίγο μια κατατονία είναι η αλήθεια. Τον βλέπω ότι λίγο έχει, έχει πέσει λίγο τα ξενύχτια του NBA. Ναι, λίγο και λίγο. Πρέπει λίγο να τον ανεβάσουμε γενικά, κάπως. Γενικά, γενικά, ναι, είμαι λίγο πεσμένος, Είναι λίγο σε κακή σωματική κατάσταση ναι. είναι ο συνάδελφος. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε μέχρι και τις, ε, ε, και τις 10. Έχουμε ένα φραπεδάκι λίγο να στανιάρουμε. Ωραίος, γιατί ωραίος. Γιατί η, η βραδιά σήμερα είναι μεγάλη, 4 ώρα νομίζω είναι το μάτς. Να σου πω λίγο κάτι ρε φίλε, άμα είναι να ξυπνήσουμε 4 η ώρα να το δούμε. Ωραία. Και στο τέλο να είμαστε πάλι με κανένα να γράψει κανένα. Θα μείνουμε μέχρι εκεί ξύπνοι. Ναι, okay. οκ, και να δούμε μετά κανένα πάλι 120-80. Ε, ρε φίλε. Κομάτι να γίνει. Κομάτι να γίνει. στο ημίχρονο. Τι να κάνουμε. Ναι, σωστά. Ναι, δεν έχει σημασία. Μάτι στο ημίχρονο, τι να κάνουμε τώρα. Άμα πάει έτσι πάλι το έργο, όπω πήγε την περασμένη φορά. Εντάξει, εγώ δεν του πιστεύω ότι θα πάει πάλι έτσι. Ε, ναι, και εγώ δεν Δηλαδή, εντάξει ναι. τώρα, και αυτά που έκανε προηγουμένω ο Κάρη ήταν. Ε, ε, ξεπραγματικά. Ε, ήταν εξωτερικό, αλλά δεν τα έχει κάνει ποτέ μέχρι τώρα στα playoffs φέτο. Ε, Κατάλαβε, ήταν ε, ε, το πρώτο ε, ναι. τυπικό παιχνιδικάρι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι τέτοιο παιχνίδι για το, το σωστό Δηλαδή, κάπω λίγο το Χιούστον θα το παλέψει. Ναι. Δεν βλέπω να περνάει το Χιούστον, βλέπω να περνάει το κολλοστέκι. <σχει> Βέβαια, εντάξει τώρα. Καλό ο Κρι εντάξει με το Harden, αλλά στα, 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 στα γύρω-γύρω ένα καπέλα δεν φτιάνει. Ένα καπέλα, δηλαδή. Τα γύρω-γύρω που έχουν τον Golden State τώρα με κοντάλα, με green. Δεν σου βάζω Κλέι Τόμσον, τον αφήνω να τον βάλω στην τριάδα. Έτσι. Λίβιξτον. Ε, ε, Λίβιξτον hey, και, ο Looney και Looney που παίζει. Μαγκή που κάνει δουλειά. Δηλαδή τα γύρω γύρω του. Ακόμα και σου άγγι Έτσι. Ναι. Τα γύρω γύρω του το Golden State. Οι υπόλοιποι. Είναι πολύ καλύτερα από του το Χιούστον. Το Χιούστον τώρα να σου πω κάτι. Εγώ δεν καταλαβαίνω τον Αντώνη. Έχει Τζόι Τζόνσον στον μπάγκο. Δεν έχει παίξει δευτερόλεπτο. Ναι, ρε, έχει τον Τζόι Τζόνσον στον μπάγκο που ο Τζόνσον. Έτσι, Εντάξει, θα μου μερικά χρόνια. Ήταν star σε ομάδα. Και εκτό από αυτό, είναι παίκτη ο οποίο πολλά match play off θα έχει κρίνει με παιχνίδια του. Ναι. Με με του. Δηλαδή, δεν είναι. Έχει το, το... Ε, τον άλλο το λευκό που τον κρατήσαν, υποτίθεται για το τεσάρι. Τον Άντερσον. Ναι. Mm -hmm. Δηλαδή και δεν του βάζει καθόλου. Επιμένει εκεί να παίζει με 7 παίκτε. Εκεί με Αρίζα, με PJ Τάκερ. Με του ίδιου ή του ίδιου. Δηλαδή, ναι, όντω ναι, ναι, προ... έχει πολύ μικρό ρωτήσεω αυτά τα παιχνίδια. Όντως, έχει ρωτήσεω αυτό που το, το αναφέρει. Θα μπει στο κρίνι τον Αντώνη, ναι, φίλε, τον κρίνι, γιατί έχει ένα παίκτη που είναι ορθά παίκτη, mm -hmm. Ήταν τουλάχιστον, εντάξει, τώρα είναι βετεράνο. Έτσι, αλλά και δεν το βάζει δευτερόλεπτο. Ένα παίκτη που επιθετικά είναι εξαιρετικό. Έτσι και αμυντικά μπορεί να δώσει λίζα, αλλά επιθετικά είναι εξαιρετικό. Και μέχρι στιγμή τον κόρτο το Χιούστον χάνει από την. Ε, εντάξει, επειδή δεν παίζει. Άμυνα δεν παίζει, δεν άλλο. Δεν βάζει. Mm -hmm. Δηλαδή ψάχνει να σου και περιμένει τον Τάκερ όταν έχει τον Τζόνσον mm-hmm. στον πάγκο. Και ακούω και του Αμερικάνου που το λέγανε και το έλεγε προχθέ και ο Βαγκάντι που κάνει το σχολιάσμα του Μάρκ Τζάξον. Που στο τέλο με τα παράτησε ο... το γιο του και έβαλε μέσα κάτι απίθανο. Ακόμα και εκεί δεν είχε τον Τζόνσον. Δηλαδή, δεν τον πήρε τότε άμα δεν τον βάζει ούτε εκεί, ούτε στου 30 από τη διαφορά. Δηλαδή εντάξει προφανώ υπάρχει θέμα όπω κάνει ο Στίμα με τον Μοντρο. Χθε ο Μονδρό δεν έβγαινε δευτερόλεπτο. Ε, υπάρχει θέμα με τον Μονδρό, είναι ξεκάθαρο. Θα μου πει τώρα όμω όταν έχει ένα μικρό, τόσο μικρό, ε, δεν μπορεί να μην το βάλει καθόλου. Ο Στίβεν τον έβαλε το μόνο κάποια στιγμή. Το χρησιμοποιεί. Mm -hmm. Ο άλλο, ο Μαρτ Νταντόνι, τον Τζόνσον δεν το χρησιμοποιεί καθόλου. Α μην δει λίγο κάποιο Τζόι Τζόνσον να το γουγκλάρει. Google me, τσακ. Google me. Mm -hmm. Να δει ποιο είναι ο συγκεκριμένο. Δεν ξέρω. Δεν το βλέπω να. τουλάχιστον σήμερα να έχει λίγο ενδιαφέρον. Να σου πω την αλήθεια. Α σε βουλεύω να πηγαίνει 3-1-4-1. Δεν βλέπω δηλαδή το Χίστον. Αν πάει 3-1, έτσι που είναι το Χίστον με το Χάρντεν. Σκέφτεται κάτι τέτοιο διακοπέ του Χάρντεν. Δεν, τον έχω για τέτοια ε, πάστα κοίτας, σή, σήμερα είναι. Δεν δεν τον όχι, έχω όχι, πάστα όχι τελευταία παιχτή, ευκαιρία του Χιούστον. Ε, μου καταλαβαίνει. Για να δείξει ότι ναι. μπορεί να του κοιτάξει τα μάτια και να του κοντράρει και να του περάσει. Σήμερα. Ναι, δεν το βλέπω να σου πω την αλήθεια. Και εγώ δεν έχω πολλέ ελπίδε ναι. για κάτι τέτοιο. Ε, το Golden State είπαμε και τα γύρω γύρω δηλαδή οι, οι παίκτε παίχτες ε, κάνουν διαφορά δεν είναι μόνο οι τρεις οι μεγάλοι αλλά και οι υπόλοιποι κάνουν μεγάλη διαφορά mm -hmm. πραγματικά mm -hmm. ε, γι' αυτό από τη Δύση Τρανατολή χθε το μάτς όσοι το είδανε επειδή πριν μιλήσαμε για τη ε, και επειδή πολύ ακούγεται στην ΕΜΠΙΑ αυτό το κομμάτι η ΣΥΑ χθε θεωρώ ότι έπαιξε έδρα καθαρά mm -hmm. έτσι, ναι, ρε, το έτσι, τον μόνο δεν να παίξει καθόλου ότι έπαιξε, δηλαδή yeah. τα φάουλ φορτωθήκαν, οι Celtics πάρα πολλά φάουλ, πολύ νωρίς. Ε, υπάρχουν τώρα φάσει χαρακτηριστικέ το τρίμποδο του Μόρις που δεν μέτρησε γιατί υποτίθεται άνοιξε τα πόδια του και χτύπησε τον ε, Kevin Love, που αυτός στο NBA από τότε με τον Λέοναρτ ε, και τον Πασούλια <laughs> το έχουν κάνει ρόλο το θέμα. Αλλά άμα δει κάποιο <laughs> <laughs> το replay. Μα δεν βγάζει καν τον πόδι του <laughs> άνθρωπου. <laughs> θα πει ότι. Ο, ο Λόβ τραβάει. Όντω πολλοί το, πολλοί πόβι, το, ναι. όντως το Πολύ κάνουν. Όντω το κάνουν οι σουτέρ. Ο okay. Λόβ <laughs> τραβάει το πόδι <laughs> του μόλις. Και το δίνει επιθετικό ρεαλιστή. Και δεν μετράει το τρίποντο. Και δεν μετράει το τρίποντο. Και εκεί η διαφορά την να πάει, ξέρω εγώ, στου 8 ή 9 ήταν κατέβει. Με τρίπον το φάουλο. Στου 8 πήγε στου 16. Ακριβώ. Ε, του Λεμπρόν, έστω και στο τέλο που το μάτι τίποτα. Γενικά Παίζει πολύ έδρα. Έπαιξε πολύ έδρα χθε το βράδυ. Σίγουρα και το... η Σέλτιξ δεν ήταν η Σέλτιξ που θα έπρεπε. Πάλι ξεκίνησαν πολύ χάλια ποσοστά. Ναι, και επίση νομίζω έτσι. ότι το Κλίβερεντ έχει αρχίσει να διαβάζει το τρόπο που, παίζει Celtics, που παίζουν οι Άμυνε Σέλτιξ. Επίση, γενικά το Cleveland δεν έχει καμία σχέση η αμυντική Ξέχει του ανέβει, εικόνα σε έχει σχέση με, το... πολύ, πολύ με τα δύο πρώτα παιχνίδια. Κοίτα, και στη... το λέω να σου πω γιατί λέω για την Άμυνα και τι διαβάζει. Χθε, πάρα πολλέ φορέ το Κλίβερεντ πήγαινε επειδή η Σέλτιξ και με του. 7-8 παίχτε που έχουν διαθέσιμου αλλάζουν σε όλα τα screen. πάρα πολλέ φορέ στο παιχνίδι του Λεμπρόν με τον Ροζίερ, το οποίο δεν έβγαινε με τίποτα. Εντάξει, κοίτα. είναι ξεκάθαρο ότι οι Σέλιξ δεν μπορούν να ματσάρουν ναι. το Λεμπρόν. Εκατο... Έτσι, ναι. δηλαδή ούτε ο Πέχον μπορεί να το ματσάρει, ούτε ο μόνο μπορεί να το ματσάρει ω ένα βαθμό είναι ο Μόρι. Mm -hmm. Αλλά όταν ο Μόρι να με φάει, αναγκαστικά και αυτό που δεν μπορώ να το καταλάβω βέβαια. Ε, δεν προσπαθεί κανεί να βγει πίσω μπροστά από το screen. Δηλαδή με το που γίνεται ένα screen και απλό να είναι, το αφήνουν τον παίκτη. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό γιατί δεν βγαίνει από μπροστά ή δεν μπορεί Έτσι. το, το, το ξέρει αυτό και έτσι παίζει. Το θέμα είναι ότι οι Βοστόνη στα πρώτα παιχνίδια δεν βάζαν οι υπόλοιποι και έβαζαν λεμπρόν, τώρα βάζουν και οι υπόλοιποι. Έτσι. Και εκείνη η διαφορά στο κλείδι. Το χθε έφαγε, έφαγε άλλο δυο από τον κόρβερ. Ναι. Δηλαδή τώρα τι να. Εντάξει, το Ισέλτη σε αυτήν την ομάδα έδασε 9-0 στην έδρα του εκτό. Πιστεύω ότι το επόμενο παιχνίδι είναι το εξαιρετικά κρίσιμο. Γιατί αν το κερδίσουμε, εγώ πιστεύω θα περάσουν οι Celtics. Mm -hmm. Δεν το χάνουν το 7ο, Όσο και να το δύσκολο και να είναι. Ε, αν οι Σέλτιξ πάνε με τη λογική τη έδρα όπω έχουν δείξει μέχρι τώρα, νομίζω ότι θα περάσουν. Κοίτα, Πάντως... Εγώ νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι το αυριανό. Ε, καλά, δεν θυμάμαι. Νομίζω είναι ξημερώματα. Σαββάτο, Σάββατο είναι. Α, τόσο αργά είναι. Ναι, νομίζω Σάββατο το έχουν πάει τώρα. Τετάρτη ε, ή Παρασκευή, Σάββατο πρέπει να. Δεν παίζει okay, Το επόμενο παιχνίδι τη ε, σειρά νομίζω ότι ο νικητή θα είναι και αυτό που θα περάσει. Έτσι, έτσι μου φαίνεται εμένα. Όποιο ναι, κερδίσει ε, αυτό το παιχνίδι, λογικά θα είναι και αυτό που θα, που θα ναι, περάσει. Α ναι, ναι, πούμε το Λεμπρόν και στα δύο παιχνίδια βγήκε συμπαραστάτη γιατί έβαλε πάρει 45 πόντου. Έσπασε πάλι κάποια ρεκόρ γενικά. Mm -hmm. Και συνεχίζει. Α πούμε εντάξει, από αυτό το θέμα δεν. Νομίζω ότι θα συνεχίζει όσα χρόνια παίζει ο Λεμπρόν. Ε, βρήκε ε, βρήκε πόντου από τον Κόρβερ, βρήκε πόντου από τον Τόμψον. Ε, γενικά ανεβαίνουν και άλλοι που δεν του περιμένει. Δηλαδή, όταν παλεύει να κλείσει το Λεμπρόν και σου βάζει τώρα 15-1, άλλο, 14 14-1, σου αποσυντονίζει και την ομάδα. Mm -hmm. Και από την άλλη, βέβαια και οι Σέλντεξ δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν πλέον πολύ τον Χόρφορντ. Ναι, γιατί έχει κάνει τρομερή δουλειά ο ναι, Τόμψον Και γιατί δεν παίζουν καλά γύρω-γύρω από τον Χόρφορντ, δηλαδή mm -hmm. ούτε Tatum ξεκινάει καλά. Ούτε ο Μπράου ξεκινάει για να καλά. Να ανοίξει και να παίξει ναι, ο Μπράουν. Ούτε ο, 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 ο Ροζέ ξεκινάει καλά. Γενικά η Βοστόνη δεν ξεκινάει καλά από τα σουτ. Και όταν ξαφνικά αρχίζει και παίζει καλά, είναι ήδη στο μείον 15. Ναι. Και όταν κυνηγά από νωρί τέτοια παιχνιδιά, δεν μπορεί να ανακάμψει εύκολα με τέτοιο συγκεκριμένο ρωτέισον που έχει. Ναι. Σέλιξη, δεν δηλαδή ότι έχει πολλά πόδια και χέρια μέσα για να αλλάξει. Είναι μια ομάδα πιστεύω που είτε πρέπει να φύγουν μπροστά στο σκορ αυτή, είτε να μπορούν να γυρίσουν μια διαφορά μικρή. Κυρίω τα εκτό. Σε αυτή την λείπουν και, αλλιώς, και ποιοτικοί παίχτε και παίχτε με μεγάλη εμπειρία από τα playoff. ίσω ξέρει και το κομμάτι του, του μένουν πίσω στο σκόρμα, δεν μπορεί να το διαχειριστεί και αυτό αυτό τόσο παίζει, καλά. Ναι. Εντάξει. αλλά εντάξει. Είναι... Χθε σου λέω, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση στο ότι επέμενε πάρα πολύ σε αυτή την αλλαγή με τον Ροζιέρ που ο Λεμπρόν έκανε ό,τι ήθελε. Τον πήγαινε κοντά στο καλάθι ναι, και έβαζε πολύ εύκολα καλά. Αλλάζαν κατευθείαν τα σκρι. Δεν έβγαινε ποτέ ο. Ο Μόρι βγήκε ο αντίπαλο Πέκτη, δεν βγήκε ποτέ από του Κρίνια να πιάσει τον. Mm να παίξουμε ένα double team, να βοηθήσει ο Χόρβορντ ή ο Μπέντ ε, όταν κατέβαινε πολύ κάτω λεμπρόν. Ε, δούλεψε αυτό σε κάποια στιγμή. Όταν κλείνανε δηλαδή, δύο το λεμπρόν, οι κινήσει, οι αλλαγέ στα, στα μαρκαρίσματα γινόταν γρήγορα και αυτό δυσκόλυψε πολύ του καβαλιέ. Okay. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνει σε 48 λεπτά. Σωστά. Δεν μπορεί να τρέχει δηλαδή, τόσο πολύ στην άμυνα και να, στην επίδεση να είναι διαφορετικά. Mm -hmm. Ήταν ένα παιχνίδι που ομολογουμένω το κλίβελα ήταν καλύτερο σε γενικέ γραμμέ. Ε, ναι, Καταρχά ήταν έτσι, μπροστά από, έτσι, από την αρχή μέχρι ναι, το τέλο. Ναι, και, και οι Σέλτιξ να φτάνανε κάπου στου 5, στου 7, στου 8 και μετά ξανά έφυγε ε, το ε, κλίμα. Ναι, δίκαιο ε, Το κομμάτι τη ΕΤΕ θεωρώ ότι απλά έπαιξε δεν έκρινε το παιχνίδι Σόλτ. So, right. right. Απλά κάποια σφυρίγματα ήταν πολύ φανερά υπέρ του κλίβελαντ. Τώρα να δούμε στο πέμπτο ματ. Είπαμε ότι οι Σέλτιξ έχουν 9-0. Εντό έδρα στα playoff, mm -hmm. δεν έχουν χάσει από κανέναν. Mm -hmm. Δυσκολεύεται πάρα πολύ στα εκτό. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα των Celtics. Ε, και η σειρά έτσι πήγε. Η σειρά πήγε με του Celtics να κυριαρχούν στα εντό, παρότι ο LeBron έκανε εξαιρετικά παιχνίδια, και να μην μπορούν στο εκτό να κοντράρουν του τους καβαλιέ. Α δούμε τώρα, αν Η λογική νομίζω ότι λέει ότι το πέμπτο είναι όλα τα λεφτά. Γιατί μετά στο έκτο θα έχουν πολύ άγχο οι, 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 οι καβαλιέ mm -hmm. και όχι τόσο λεμπρόν όσοι οι υπόλοιποι ε, δίπλα στο λεμπρόν. Ε, και από την άλλη ότι η Σέλτιξη, εγώ πιστεύω αν πάρει σε 7 παιχνίδι. Χθε ο Λεμπρόν είπε στι δηλώσει του κάτι: είπε Ότι ξέρουμε ότι ήταν εχθρικό παιχνίδι. Όπω δηλαδή δεν ματώνει ναι, πράσινο αίμα. Δεν βγάζει πράσινο αίμα. Είναι εχθρό εκεί. Και όταν το λέει αυτό ο Λεμπρόν που έχει παίξει όλα τα γεπέδα, καταλαβαίνει ότι η Βοστόνη δεν είναι μια απλή Αμερικάνικη έδρα. Έτσι. έτσι είναι. Και, και, και καλώ ή κακό, κάποιε έδρε δεν είναι έτσι. Με ποια λογική το λέω. Το κλείδο να πούμε δεν είναι τέτοια έδρα. Ναι, ε, το, λέω με, άνα, πραγμα, το λέω με τη λογική τη φασάρια και όλα αυτού του σαματά που κάνουν στα γεπέδα. Δηλαδή δεν είναι Ευρώπη. Α πούμε, ήρθε ο Μίτσελ στην Ευρώπη, α πούμε, τώρα είναι Ευρωλίκα και τρελάθηκε. Σου λέει τι γίνεται εδώ. <laughs> ναι, σωστά. Που, που και πάντα θεω... τα πράγματα. Ναι, που η Γιούτα θεωρείται και δυνατή έδρα έτσι ναι. της, Τον ε, των Utah Jazz. Ε, σκέπιση, δηλαδή, τώρα τι διαφορά υπάρχει στη Βοστόνη με τη, το Κλίβαναν σε θέμα έδρα. Δηλαδή τώρα το Κλίβαναν είναι πολύ ήσυχη έδρα. Δεν είναι Βοστόνη. Και στη φορά. Βοστόνη είναι πιο πολύ μεγάλο ο φανατισμό. Η κόντρα, ο κόσμο παίρνει πιο πολύ στο κλίμα. Πιο μπα το είναι πιο πολύ απλά. πιο πλησιάζει, α το πούμε έτσι, τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ναι. Για να το λέω αυτό, το ξέρει λοιπόν ότι θα είναι δύσκολο το βράδυ του εκεί ε, ξέρω, ε, σίγουρα κανεί δεν περιμένει να συνεχίσουν σε τέτοιο βαθμό οι Σέλτιξ. Έτσι, εγώ να σου πω, να λέει, δεν περιμένω να πάμε στο κλίμα να κάνει μια νίκη. Θεωρούσα πολύ δύσκολο. Από στιγμή που έφυγε το παιχνίδι από μπροστά, την αρχή το βλέπα. Δύσκολο οι Σέλτιξ να γυρίσουν το μάτ. Mm -hmm. ε, αυτή η εικόνα μου έχει σημαντιστεί για του Σέλτιξ. Τώρα, στην στο Βοστόνη, είναι αλλιώ. Η ομάδα αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάντω, βλέπουμε καλά παιχνίδια. Θεωρώ ότι εντάξει. Και το τρίτο το καβαλέ το πήραν σχετικά εύκολα, αλλά έχει καλέ φάσει, έχει καλά παιχνίδια. Υπάρχει ένταση αυτό που θέλουμε να βλέπουμε εμεί. Δηλαδή, αυτό το rivals, δηλαδή να υπάρχει λίγο ένταση ανάμεσα στι ομάδε. Mm -hmm. Χθε, α πούμε, υπήρχε τραστόκιν του Λεμπρόν με το Μόρι, μάλλον δηλαδή με τον Τζέρα Σμιθ μετά από αυτό που έκανε στο δεύτερο παιχνίδι που έσπρεξε το Χόλφορντ mm -hmm. στον αέρα που mm -hmm. δεν τιμωρήθηκε. Ε, γενικά, βλέπει δηλαδή, υπάρχει μακρόντα και το NBA θέλει αυτέ τι κόντρε. Και το NBA θέλει αυτή την κόντρα να υπάρχει και έξω από το καθαρά αθλητικό, δηλαδή από το, καλάθι. Να υπάρχει λίγο τραστό και να υπάρχει λίγο τσαμπουκά. Mm -hmm. Το θέλει και το NBA αυτό. Εντάξει, καλό το όλοι οι φίλοι και τα πλασίμπο και ξέρω εγώ αυτά όλα και τα χειροκροτήματα, αλλά ο κόσμο. Ε, θέλει, δεν Το, παιδί, το, παιδί, το, παιδί, το παιδί. άλλο πουλάει ε, βέβαια, πιο πολύ. Ε, βέβαια, η ε, κόντρα. Ε, Έτσι, δηλαδή τώρα, ε, βλέπει τι γίνεται ήδη α πούμε στη Φλαδελφία, mm -hmm. Πώ ε, α πούμε ξεσηκωμένοι είναι όλοι, τι θα γίνει το καλοκαίρι, τι μεταγραφέ, αν θα έρθει ο Λεμπρόν, τι θα γίνει. Οι κόντρα με τη Βοστόνη ήδη για να έρθει χωρί να έχουν παίξει κανένα τελικό, α πούμε έτσι. Mm -hmm. θεωρούν ότι. Ε, τα θα επόμενα χρόνια δηλαδή. Ο Εμπίπ χθε έκανε tweet για τον Μπέιντ. Για τη Βοστόνη, δεν έκανε tweet, α πούμε για το Κλίβελαντ. Γιατί προφανώ ο Εμπίπ θεωρεί ότι ο Λεμπρό θα βγει και το Κλίβελαντ θα πέσει εκεί που ήταν. Mm -hmm. Και ο μεγάλο αντίπαλο είναι η Βοστόνη πλέον στην ε, Ανατολή. Αν, δηλαδή αυτά. Εντάξει, τα γουστάρει ο κόσμο. Όσο και να είναι τα γουστάρει. Δεν μπαίνει στη, στη λογική τη Ευρώπη, α πούμε. Που... Είναι τελείω διαφορετική καλά η λογική. Ελεκτική. Αλλά ακόμα αυτή την κόντα τη γουστάρει. Είναι καλά τα παιχνίδια πάντω. Είναι καλά και το χέρι. Όχι, καλά παιχνίδια βλέπουμε. Για τον Κούστο με τον Golden State ε, θεωρώ ότι σήμερα θα δούμε καλό παιχνίδι. Δεν, ναι, δεν θεωρούμε. Λογικά δεν μπορεί να πάει πάλι <laughs> μια <μάτς, τώρα>, φορά έτσι. <laughs> και προχθέ το, 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 το Μάτ μέχρι την τρίτη περίοδο ήταν καλό. Ναι, απλά στην μετά ο Χάρι να τα βάζει όλα. Εκεί στην τρίτη ξεύγει. Στο πρώτο βήμα που τώρα το είδα. Ήταν καλό το Μάτ. Δηλαδή έλεγε ότι εντάξει είναι κοντά το Χούστο. Είναι τρει επιθέσει να βάλουν τρία τύπου. Γιατί είναι τόσο γρήγορο και το μπα και παίζουν δύο ομάδε που μπορεί ένα λεπτό μέσα να αλλάξει ιστορία. Και είδε ότι μετά σε ένα λεπτό τελείωσε το παιχνίδι. Ε, ναι, αφού άλλο δεν θέλει μετά. Ξέρω τι κάνω, 10-12 λεπτά. Πώ το λένε στο MB πώ το λέγανε yeah. εκείνο, τι, είχε πάθει. Μπούμψα, he's on Ακριβώ. Είχε βγάλει τη φωτιά από δίπλα και δεν σταμάτησε να βάζει. Λοιπόν, έχουμε καλύτερη ρούκι πεντάδα, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα και δεύτερη καλύτερη ρούκι πεντάδα. Έχει το Σίμοντ μέσα για ρούκι. Ε, ναι, η ολική, πρώτη ε... είναι με Σίμον, Ντόναβαλ Μίτσελ που είναι και εδώ στην Ελλάδα, Τέιτουμ, ε, Κούσμα και Μαρκάνεν. Μαρκάνεν, ε. Λογικά. Hmm. Λογική είναι. Okay. Η δεύτερη καλύτερη λογική <laughs> πεντάδα είναι Λόντζο Μπόλ, ο Ντένι Σμιθ Τζούνιορ των Μαvericks, ο Μπογκδάνοβι των Kings, ο Τζοτ Τζάξον των Suns και ο Τζον Κόλλιν των Ατλάντα Χόξ. Εντάξει. Μαρκάνεν μου έκανε λίγο εντύπωση ω Μαλαντία, όχι για τίποτα άλλο, γιατί δεν τον είχα πολύ στο μυαλό μου. Τον ναι, το ναι, Μαργανάνη, άλλη να φυσιολογική. Ναι. Ο okay. που είσαι μέσα και σήμερα μπορεί να πάρει μπύρα στην Αμερική, έτσι. Ναι! Δηλαδή πήρε πόσα εκατομμύρια <laughs> παίζει από του Μπούλ και σήμερα μπορεί να πάρει να πιει μια μπύρα, επιτρέπεται στην Αμερική. <laughs> σε αυτή την περίεργη και εξαιρετική χώρα που μπορεί να πάρει να πάρει όπλο, ξέρω εγώ. <laughs> και μπύρα <laughs> πρέπει να πάρει να είσαι στα, στα 21 για να πάρει. <laughs> <σωστά>. Δηλαδή, εντάξει. <laughs> ε, ε, όχι, τάξι, λογικά ναι. Ε, για το Σίμω, εγώ θα πω ότι η διαφωνία μου δεν ήταν ρούκι. δεν είναι ρούκι. Δεν είναι ρούκι. Τώρα μου πει τα τραυματίε μια γωνιά δεν έπαιξε, δεν έκανε. <σομίως> όταν λέμε ρούκι <"Rookie">, είναι ρούκι. <σομίως> τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ο όταν Μίτσελ, είσαι Λετάξε Λετάξε ρούκι, έκανε φοβερή χρονιά. Ο είσαι πώ να το κάνουμε τώρα. Ο Κούσμα είναι λίγο μια λατρεία από του Λέικε παρότι δεν είμαστε μεγάλοι φάνε, αλλά ο Κούσμα ο έχει έχει έχει, Λέξε, έχει, έχει, στοιχεία, έχει στοιχεία. Είναι ενδιαφέρουσα ναι, περίπτωση. Είναι ενδιαφέρουσα Κοίτα, Νίκο, όλε είναι ενδιαφέρουσε περίπτωση. Το θέμα είναι πώ θα δουλέψουμε με τι ομάδε που είναι. Ναι, σωστά. Έτσι, τώρα λέμε τώρα για, για του ειδικά του πιτσυρικάδε. Τώρα α πούμε ο Σίμωρ. Έτσι, όταν βλέπει τον MB, ο οποίο είναι στι Ναροτσουλίθρε, κατευθείαν ο Λαντίπο ζήτησε τον να κάνει προπόνηση την επόμενη μέρα που αποκλείστηκε και ο MB, α πούμε, είναι στι Ναροτσουλίθρε. Και όλοι λένε αν θα κάτσει ποτέ να δουλέψει. Τι πότε θα κάτσει καλοκαίρι να δουλέψει. Ο MB, έτσι, γιατί όλοι περιμένουν από αυτόν να, έχει την, να κάνει τη διαφορά, ρε παιδί μου, του χρόνου ναι. στου ήξερε. Ε, εντάξει είναι όλοι, όλοι οι ρούκοι αυτοί πραγματικά δώσα κάτι φέτος δείξαν κάτι. Έτσι άλλο λίγο, άλλο πολύ, α πούμε. Και να λέω και με τι ομάδε τώρα. Ο Μαρκάνη ήταν στο Σικάγο. Κούσμε μετά στου τώρα που. Εντάξει, και οι Λέικερ δεν ήταν κάτι σπουδαίο φέτο. Ή ο Μπόλ, α πούμε. Εντάξει, οι έχουν δρόμο για να φτάσουν κάπου προ σπουδαία. Έχουν μια βάση, αλλά. Εντάξει, χρειάζεται χρόνο πολύ εκεί στου uh, Lakers. Λοιπόν. That's, είναι, είναι πολλά, θα γίνει και το καλοκαίρι με του free agents. Έτσι, δηλαδή τώρα Διαβάζουμε ότι οι ΣΠΕΡΣ ετοιμάζουν να δώσουν το μάξιμο συμβόλαιο στον Κουάι ε, Λέρναρντ ε, για να μείνει. Την ώρα που ο ίδιο υποτίθεται ότι δεν μιλάει με κανέναν πλέον στον οργανισμό. Ναι. Τον ΣΠΕΡΣ. Δεν μιλάει με κανέναν. Ούτε λέει μιλάει με τον ε, φροντιστή της ομάδας που τα έχουν όλοι καλά μαζί του. Με κανέναν δεν μιλάει. Mm -hmm. Τώρα πώς το δίνουν το μάξιμο συμβόλαιο, Προφανώς για ε, ε, λογική ανταλλαγή. Μάλλον λέω εγώ. Ότι θέλουν να τον κρατήσουν για να το δώσουν μετά ανταλλαγή. Έχουν σημαίνει ανταλλαγή. Και απλά τον κρατάνε ει και τον δίνουν μετά κάπου άλλο. Έτσι. Γιατί είναι λίγο ακούστηκαν... περίεργη η κατάσταση με ναι, το Ναι, είναι φέτος, περίεργη ο... η κατάσταση και είναι περίεργη είναι ε, το πώ θα εξελιχθούν και τα. Ε. Ε, Όπω είπαμε και τα... οι free agents που θα πάνε όλοι αυτοί. Πάντω ε, δεν ξέρω, δείχνει να μεγαλώνει η ψαλίδα των δυνατών με του αδύνατου. Το ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει το Μπέη γι' αυτό. Mm -hmm. Αλλά βλέπω ότι πολλοί θέλουν να, να, πάνε σε αυτές τις συλλογικές των σούπερ ομάδων. Έτσι τώρα βλέπουμε και πάλι στιγμιότυπα από το Και mm -hmm. τα λεφτά είναι ο Λεμπρόν ρε φίλε. Παιχνίδι. Εντάξει. Ο Λεμπρόν ρε είναι τα λεφτά γιατί ένας ο που ξαφνικά μπορεί να σε κάνει ντομάδα, mm -hmm. ομάδα, ε, τι να κάνουμε τώρα. Είναι τέτοια η, το, το αντίχτυπος του στο μπάσκετ και στο NBA τη στιγμή που πραγματικά δηλαδή Όπου είναι, και αν πάει αμέσω και είναι το ομάδα πρωτοαθλητισμού. Την λέμε τώρα. Εδώ είναι φέτο ομάδα πρωτοαθλητισμού και χλίβαν τα καβαλίδια που δεν στριμούν Άκ, με τίποτα. Είναι πραγματικά, είναι. ναι, ναι, σωστό. σωστό. <laughs> δηλαδή, αν μπαίνει σε μια λογική σύγκριση με τον Τζόρνταν ε, Ο Τζόρντα να πήγε στου Γουίζα δεν του έκανε ποτέ ομάδα πρωτοαθλητισμού. Ναι. πήγε σε μεγάλη ηλικία. Ναι. Έτσι δεν ήταν το ίδιο. Ε, αλλά ω επίξω Σικάγο ήταν πάντα του Σικάγο, εκτό από τα πρώτα χρόνια. Ο Λεμπρό, ακόμα και στα πρώτα χρόνια του Κλίβραντ, στα πρώτα του χρόνια έφτασε στου τελικού. Ενώ με Τζόρνταν το Σικάγο δεν έκανε τίποτα στα πρώτα χρόνια. Το Τζόρνταν. Έτσι. Και αυτό είναι ένα θέμα που ξέρει, οι ειδικοί στην Αμερική το θέτουν υπό mm -hmm. Ότι δηλαδή ο ένα στα πρώτα χρόνια στο NBA απλά ήταν ένα εντυπωσιακό παίκτη και δεν έκανε τίποτα πλέον. Ενώ ο άλλο κατευθείαν, στη δεύτερη χρονιά νομίζω το κλείβα να βγήκε πρώτη στην Ανατολή και το καλύτερο ρεκόρ. Mm -hmm. Έτσι. Mm -hmm. Άσχετα να από του κορυφαίου Μπόζο το Έλτιξ. Λοιπόν, Αυτά και με το NBA. Να πούμε κλείνοντα μαζί μα η εταιρεία Βαχαρικά Δόξα. Εδώ και 40 χρόνια προσφέρει τι γεύσει και τα πιάτα. φροντίζει μάλλον τι γεύσει και τα πιάτα τη Αρνίξη με εκλεκτά προϊόντα από όλο τον κόσμο. Περιά, κορκουμά, κανένα και ελάνε, κάρια, αλάτια, μαλαίων. Επίση διάφορα είδη σέλα, βοτάνο, θεραπευτικά βότανα, χαμομίλι, ζωέ, θυμάρι, βασκόμιλο, τσάκια του εξωτερικού. Επίση βότανα για δυνάτη, μα πίζει χολυστερίνη και αρκετά άλλα σούπερ για τόνο και βεξία το οργανισμό Ολυμπίου Διαμαντή 21 λοιπόν, εταιρεία Δόξας Μπαχαρικά, τηλέφωνο 2, 3, 15, 50, 60, 60, και στο δόξασπαυλασπάσης.gr λατινικούς χαρακτήρες. Φυσικά επίσης μαζί μας και ο Γιώργος Μάσκας με το χερσαλόν του κορυφαίος στο είδος, μαζί με την ομάδα του ε, σε έναν εκπληκτικό χώρο που προσφέρουν τι καλύτερε και ποιοτικότερε υπηρεσίε και προσφέρουν τι απλέ αλλά και σύνδετε λύσει για τα μαλλιά σα. Έτσι, με βάση στο στήλ, τομέας, το στυλ προσωπικό, είδα για τα σχετικά. Πολύ σημαντικό τομέα στο μαλλί για την καθημερινότητά μα, για τις καθημερινές μα εφ εμφανίσει και όχι μόνο για κάτι ξεχωριστό, όπω τα βαφτίζια που είχαμε με τον Χρυσό Τσαλτίνη, ε, ο οποίο ήταν εξαιρετικό στο, στο, στο δεύτερο ε. πρόγραμμα. Έτσι, <laughs> Γιώργο Μάσκα, λοιπόν, Χέν Σαλόν, Γεωργίου Σταύρου, Απέντε στο κέντρο τη πόλη, εδώ δίπλα μα, τηλεφωνο 2310 2:30-282-700 για να κλείσετε ραντεβού. Επίση, Facebook και Instagram για να ακολουθείτε και να παρακολουθείτε και τι τελευταίε εξελίξει όσον αφορά τη μόδα συγκεκριμένη. George Μάσκα, Ασχέ Σαλόν, έτσι Λατινικούς χαρακτήρε. Μπαίνετε, κάνετε follow, ακολουθείτε και όλα τα σχετικά. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από εμά, αύριο, 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 αύριο. εδώ μόνος, με, με σταμάτη μου ρελή. Εμεί από Αθήνα δύο θα. Δύο μέρε θα μα φάει μοναξιά τώρα εδώ. Εντάξει, φίλε, σιγά. <laughs> Ανατριχιάσαμε. Λοιπόν, μένει στο, στο Λίμπερο. Ακολουθεί Παλαντέρ, θα ανάσει κιλόνι. μέχρι και τι 12. Καλή συνέχεια, ό,τι αν κάνετε.